Καλησπέρα χριστιανοί. Είναι Παρασκευή μετά τις μεγάλες και Άγιες ώρες των Χριστουγέννων με τα ωραία Ευαγγέλια και είμαστε σε ένα υπερό. Αυτός ο χώρος εδώ είναι ο χώρος τον οποίο ο πατήρ Αντώνιος εξόριστος από την Κύβωτο, περίπου όπως ο Χριστός τον εξορίσανε και τον κυνηγήσανε και να τον ληστέψουνε, να τον σκοτώσουν, να τον φάνε ζωντανό, έφυγε από τη Βηθλέμ, κυνηγούμενος από την πολιτεία που ήταν ο Ηρώδης, αλλά όχι μόνο, και από το Ιερατείο και το τοπικό που είχαν φιλίες, λυκοφιλίες, και έφυγε ο Χριστός και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο για να σωθεί. Έτσι λοιπόν και ο πατήρ Αντώνιος έφυγε από την Κύβωτο και έψαξε να δει μια Αίγυπτο που είναι η ζωή μου εμένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος κακός, αλλά τη λίγη αγάπη την έχω. Και επειδή διάβασα μέσα από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ότι έναν άνθρωπο τον πιάσανε οι ληστές και τον ελιστέψανε. Δεν σε ελιστέψανε, Πάτερ, ναι ή όχι? Νιώθετε σαν ληστεμένος? Εντελώς. Πάτερ, σε ευχαριστώ. Η Σαμαρίτης λοιπόν πέρασε, όταν τον αφήσανε ληστεμένο, πέρασε ο δεσπότης της εποχής εκείνης, τον είδε και τον άφησε. Έτσι δεν κάνουνε? Κάνουν. Μετά πέρασε ένας παπάς, τον είδε και τον άφησε. Μετά πέρασε ένας Σαμαρίτης, καλός Σαμαρίτης, και τον επήρε και τον έκανε ό,τι μπορούσε. Εγώ, Πάτερ, θεώρησα ότι είχα υποχρέωση σαν εκκλησιαστικός άνθρωπος να, εφαρμόζοντας την εντολή του Χριστού, να φερθώ σε εσάς σαν το καλό Σαμαρίτη. Σας άνοιξα το σπίτι μου με την πρεσβυτέρα μου. Σας ευχαριστώ, Πάτερ Αντώνιε, που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας διακονήσω. Εσάς που διακονήσατε πάνω από 10.000 παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες, που δεν έχετε πού να βάλετε το κεφάλι σας, που δεν είχατε τα ρούχα σας καθόλου, ούτε τα άμφια σας δεν πήρατε, σας διώξαμε χωρίς να πάρετε απολύτως τίποτα. Θέλω να αισθάνεστε άνετα, όσο καιρό έχουμε κυκλοφορήσει μαζί, βλέπετε την απέραντη αγάπη του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Εμείς εδώ δεν έχουμε καράβια από πίσω. Εμείς εδώ έχουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εδώ είναι η γέννηση του. Είναι το Άγιο Δωδεκάωρο. Μου το έχει ζωγραφίσει και μου το έχει δώσει ένας άρρωστος που τον διακονούσα, με βοήθησε κιόλας να το φτιάξω, ο κύριος Βασίλειος Φωτόπουλος. Το γνωρίζει πολύ καλά τον κύριο Βασίλειο Φωτόπουλο και η οικογένεια Μαρτίνη και ο Παπαθωμάς και ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι από το Φωτόπουλο. Εσείς δεν το ξέρατε πάντα. Εδώ είναι η βάφτιση του Χριστού, εκεί είναι η κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου και είναι το Άγιο Δωδεκάωρο. Δίπλα, Πάτερ, βάλαμε αυτή την εικόνα που είναι οι τρεις παιδες εν καμίνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί σας έχουν σαν ένα καμίνι και σας ζωματίζουν, σας πηγαίναν και σας φέρνανε κτλ. Αλλά επειδή εδώ εβάλαμε αυτό που τραβάς. Ποιο είναι? Αυτή η μανούλα σου η καημένη που την κυνηγάνε και όλα αυτή είναι η Θεοτόκος και εδώ είναι η Σταύρωση του και αποκαθήλωση του Χριστού. Και δίπλα, γιατί εγώ αγαπώ τους αρχαίους Έλληνες, είναι ο Ιπποκράτης ο Κώος, ο οποίος κρατάει ένα βιβλίο, είναι από χειρόγραφο βυζαντινό φτιαγμένο και κρατάει ένα βιβλίο και λέει ότι προσέξτε την αδικία. Αυτά. Καλώς ήρθατε, Πάτερ Αντώνιε. Πέστε μου, γιατί σπάτε τη σιωπή σας? Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω, Πατέρα Ευάγγελε, για την αγάπη σας, την άδολη αγάπη σας και για τη θυσία που κάνετε για εμένα και την οικογένειά μου. Και να πω ότι μετά από ένα χρόνο σιωπής που κατόπιν γεροντάδων και πνευματικών λόγων έτσι αποφασίσαμε και επίσης και κατόπιν συμβουλής και των δικηγόρων μας να σιωπήσουμε μέχρι να δώσουμε την απολογία μας και τα στοιχεία μας εκεί που πραγματικά θα πρέπει να υποθούν. Και ύστερα από την απολογία μου στην Ανακρίτρια και στον Εισαγγελέα, όπου εκεί δώσαμε όλες τις εξηγήσεις μας και κατάλαβαν, πιστεύω,
το όλο φιάσκο της υπόθεσης, λογικό είναι να πω κι εγώ δύο κουβέντες με τη σειρά μου σε όλον αυτόν τον κόσμο που τόσο πληγώθηκε και πικράθηκε, γιατί η Κυβωτός του Κόσμου είναι ένα συλλογικό έργο, πάτε, που δημιούργησε ένα έργο πανελλήνιο και κατ' επέκταση και μία περιουσία και κάποια χρήματα που αφήσαμε εμείς φεύγοντας όταν μας δίωξαν με το χειρότερο τρόπο, που όλη αυτή η περιουσία ανήκε στον απλό λαό που εμπιστεύθηκε το έργο που κάναμε και δεν ήθελε να τα δώσει ούτε στο κράτος, ούτε σε κανένα άλλο φορέα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι αδικούνται με τη σειρά τους, γιατί κρατείται όλη αυτή η περιουσία και όπως είπαμε και πριν, καταληστεύθηκε, θέλω να πω, με την έννοια ότι... Πάλλον σαν πειρατεία, γιατί έχει μάλλον και λίγο την πειρατεία, καθώς τα ναυτικά που είναι μέσα στην ΙΠΑ, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, εγώ μην κάνω και μερικά στιγμή. Ναι, ναι. Καράβι σαν πειρατεία, ναι, καράβι Κυβωτός, ρίξανε πρώτα τις άγγελες, καταλαβαίνετε. Είναι βασικά, θα σας πω, πατέρ Αντώνιε, ίσως δεν το καταλάβατε εσείς, υπάρχει μια ταινία, το χρονικό ενός προαγγελθέντος θανάτου. Σας το είχανε προαναγγείλει. Με την πρώτη προσπάθεια που κάνανε, ότι τάχα εσείς έχετε λίγο ρατσισμό. Το θυμάστε αυτό? Καλά. Στοιχείο, πάτερ. Αυτό, Γιάννητα. Αυτό, πάτερ, να ξέρετε, είναι η αρχή. Το δεύτερο που σας έκαναν, που δεν το ξέρετε. Είναι... Κανείς δεν είπε και μετά, ας πούμε, από αυτό τι έγινε και τι ο εισαγγελέας αποφάνθηκε όλα μετά. Αυτά, ότι ναι, ήταν, αλλά η φασαρία την είχαν κάνει και είχαν αρχίσει όπως ένα δόντι για να το βγάλουμε, το κλονίζουμε σιγά σιγά. Από τότε, να ξέρετε, είναι η αρχή του προαγγελθέντος θανάτου σας. Πρώτο. Δεύτερο. Μετά... Και η Εκκλησία έκανε τα πρέποντα που θα τα πούμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι θα σας πω, θα σας το αναλύσουμε με πολλά παραδείγματα. Αυτό να ξέρετε. Συνεχίζουμε. Πώς σας φάνηκε ότι την πρώτη φορά ο πατέρας μας ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στην τηλεόραση και είπε μερικά πράγματα. Και τώρα πριν λίγο καιρό εκ των ουκάνευ, γιατί εδώ που τα λέμε, αφού το δικηγορικό, το δικαστικό προχωράει και τα λοιπά, φτιάξανε μια συνέντευξη με τους εξαιρετικούς αυτούς καλούς δημοσιογράφους και μέσα στα ερωτήματα ετέθηκε το δικό σας θέμα και πάλι ακούσατε ξανά κάτι, δεχτήκατε ένα καταιγισμό, μια επίθεση αγάπης από τον πατέρα. Θα μου επιτρέψετε, πάτερ Αντώνη, από το Άγιο Ιερό Ευαγγέλιο να το ανοίξω στην παραβολή των 100 προβάτων. Ένας είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα. Άφησε τα 99 και έψαξε να βρει το άλλο. Και όταν το βρήκε έκανε χαρά μεγάλη. Το Ευαγγέλιο τα λέει αυτά. Εγώ αυτό το ασπάζομαι μέχρι θανάτου. Εσύ, πατέρ Αντώνιε, είσαι το χαμένο πρόβατο της Εκκλησίας. Έχεις χαθεί, έτσι λένε. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε το πνευματικό νόημα. Εσύ, πατέρ Αντώνιε, αν ένα παιδί έφευγε από σένα και χανότανε, τι θα έκανες? Θα έβγαινε στα κανάλια και θα έλεγες, έλα πίσω. Πες μου, πατέρ Αντώνιε, τι θα έκανες? Πολύ ωραία το θέτετε, πατέρα Ευαγγέλη. Να σας πω ότι κάναμε εμείς τόσα χρόνια για όλα αυτά τα παιδιά, όπου βάζαμε το κεφάλι μας, όπως έλεγα, σε κίνδυνο. Στον Τορβάτσο λέγαμε πάλι. Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το έργο μας, αυτή την πολύ επικίνδυνη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, ανάμεσα στην εκκλησία και το σχολείο, όπου εκεί φτιάξαμε το πρώτο μας στέκι, θα έλεγα. Τι ήταν αυτό, πάτερ? Ένα πρώην καφενείο που εμείς το διαμορφώσαμε κατάλληλα σε νεανική εστία,
όπου εκεί τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά... Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, Πάτερ? Να σας πω, αυτό είναι πολύ πίσω. Όταν μου ανακοινώνουν ότι η ενορία σου θα είναι ο Άγιος Γεώργιος Ακαδημίας Πλάτων... Ποιος σας χειροτώνησε, Πάτερ, στον πρώτο βαθμό? Ο Σεβασμιότατος. Βασικά, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος τότε? Ο Σεραφείμ. Ο μακαριστός Σεραφείμ, έτσι. Άρα ο μακαριστός χειροτενίστε επί του μακαριστού Σεραφείμ, ενός άντρα της Εκκλησίας, Πάτερ. Σεραφείμ άφησε τη φήμη του, αγαπούσε τον γέρο Πορφύριο πολύ, τον αγαπούσε και ο γέροντας Πορφύριος. Ήταν ένας άνθρωπος που κυβέρνησε την Εκκλησία όσο μπορούσε καλύτερα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, αλλά όλοι τον θεωρούσαν αντρί τον Σεραφείμ, τον αρχιεπίσκοπο. Εγώ έχω μεγάλη χαρά γιατί ο πεθερός μου, πατήρ Ανδρέας Μπιλάλης, πολέμησε μαζί με τον Σεραφείμ. Ναι. Και επίσης τον αγαπούσε ο Παπανυπόμονος, του οποίου το καπέλο φοράω εγώ. Του περίφημου Ανυπόμονου. Γι' αυτό το φοράω αυτό το καπέλο. Για να δώσω και ένα μήνυμα και στους αριστερούς ότι πρέπει να ασχοληθούν με την υπόθεσή σας. Ναι, πατέρ. Διότι η αδικία που σας κάνουν είναι πολύ μεγάλη. Και πρέπει και οι αριστερές πτέρυγες να σκεφτούν το έργο που κάνατε και να διαπιστώσουν ακριβώς πώς έχει γίνει μια συνεργασία όλων αυτών των ανθρώπων για να καταλύσουν ένα έργο που είναι του λαού. Όπως έχουμε το σπίτι του λαού και η κυβωτός ήταν του λαού, όπως και όλη η εκκλησία είναι του λαού. Παραπάτε μου, πέστε μου τώρα γιατί σας ξαναδιέκοψα, συγγνώμη. Στο τέλος θα βλένετε ότι εγώ έχω μιλήσει περισσότερο από εσάς. Συγγνώμη, πατέρα Αντώνη. Πού είχαμε μιλήσει, λοιπόν. Σας χειροτώνησε ο Σεραφείμ και σας βάλανε στον Άγιο που σας έρθει. Άγιος Γεώργιος, Ακαδημία Πλάτωνος. Πλάτωνος, εκεί, στον Κολωνό που λένε. Ακριβώς. Όπως... Κάτι που δεν ξέρετε, πάτερ, είναι ότι ο Κολωνός ήταν το πιο βρώμικο μέρος της αρχαίας Αθήνας. Ήταν το μέρος. Να τα διαβάσουν, ναι, μπορείτε να το δούνε εκεί που λέει «Ιδίπους επί Κολωνό». Εκεί θα ακούσετε. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας δεν ήθελε να φτιάξει την ακαδημία του στο Κολωνάκι, που είναι οι διώκτες σας, γιατί οι διώκτες σας στο Κολωνάκι έχουν τη βάση, αλλά έλεγε «Δεν μπορούν οι φιλόσοφοι να μένουν στο Κολωνάκι, οι φιλόσοφοι θα πάνε στο πιο δύσοσμο μέρος της Αθήνας, γι' αυτό την έκανε με την Ακαδημία Πλάτωνος εκεί πέρα που είσαστε εσείς πάντα». Άρα από τα αρχαία χρόνια ήταν ένα υποβαθμισμένο μέρος. Πάμε. Ναι, και πράγματι εκεί, όπως συνήθιζα να λέω, έπεσα σαν τον αλεξιπτωτιστή που δεν ήξερα το τι θα βρω σε αυτή την περιοχή. Πόσο χρονών δεν είχα καμία ιδέα. Ρωτονηθήκατε, πόσο χρονών ήσασταν? 27. Είχατε παντρευτεί, πάτερ? Ναι, ναι, έγαμος. Πού τη γνώρισες την παπαδιά σου? Στοιχείο. Ήσασταν συμμαθητές? Ναι. Όχι συμμαθητές, αλλά γείτονες. Α, το ίδιο. Άρα, αυτά είναι οι δίλια που κρατάνε πολύ καιρό. Και είναι και μία απάντηση σε μερικούς. Ναι, από, ναι. Από μικρός τη γνώριζα. Μάλιστα, και... πάτε. Εσείς, πάτερ, νομίζω ότι γενικώς την πνευματική σας καθοδήγηση την είχε ένας αξιόλογος άνθρωπος, πολύ σεβαστός. Ποιος είναι αυτός, πάτερ? Ο πατήρ Γεώργιος, ο Καψάνης. Ο Καψάνης. Ο οποίος εξομολογούσε και τη σύζυγό σας, νομίζω. Ή, α, η σύζυγό σας είχε τον Κύριλο, ναι. Στην, που είναι ο Κύριλος... Στο νοσίο Δαβίδ. Οπότε, πάτερ, εσείς από μικρό παιδί είστε εντός της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Γιατί σας κατηγορούν ότι είστε λίγο εκτός της Εκκλησίας. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, είχατε πνευματικούς ανθρώπους που δεν ξέρω αν τους είχαν οι άλλοι που είναι μέσα στην Εκκλησία μεταξύ μας, έτσι. Πάτερ, θα πούμε εκεί με αυτό που έγινε και έβλεπες τα παιδιά όταν έβγαινες ότι. Πέστε τώρα. Αυτό, ναι. Ναι, πέστε. Οπότε, όταν μας ανακοινώνουν ότι εκεί αυτή είναι η ενορία σου. Πηγαίνω και τις πρώτες μέρες προσπαθούσα να καταλάβω πού πήγες. Τι περιοχή είναι αυτή, τι κόσμο έχει. Οπότε το πρώτο πράγμα βρήκαμε ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από το ναό, όπου από το μπαλκόνι μας βλέπαμε πολύ καθαρά την πλατεία ολόκληρη. Τις πρώτες λοιπόν μέρες έτσι που προσπαθούσαμε έτσι να καταλάβουμε, βλέπαμε το βράδυ, τα μεσάνυχτα, μέχρι τα μεσάνυχτα, ας πούμε, πολλά παιδιά να παίζουν ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει
κάποιους γονιούς να τα μαζέψει σε πολύ έτσι δύσκολες καταστάσεις και άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι αυτή ήταν απλά μία πλατεία απλή, ήταν ένας χώρος παραβατικότητας όπου εκεί γινόταν μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών. Υπήρχαν παράνομοι άνθρωποι, κλεψιές. Τα βλέπετε από το μπαλκόνι. Έπρεπε το όπως βράδυ. Όπως τα βλέπει μισή Ελλάδα, τι γίνεται στα σχολεία. Και φανταστείτε τότε, φανταστείτε τι γίνεται τώρα στα σχολεία, Πάτερ. Μιλάμε Άξι. Πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια. Η πλατεία αυτή ήταν απροσπέλαστη. Δεν μπορούσε να πέρασει. Πώς τα λένε αυτά που λένε γκέτο. Ναι. Σαν γκέτο. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Γκέτο με την έννοια ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ομάδες παιδιών, συμμορίες, πάρα πολλές συμμορίες ο Κολωνός, από τότε πολύ γνωστός. Και εκεί Ακαδημία Πλάτων. Μαζεύονταν, ξέρετε, για να μοιράσουν παρακάτω, τα πράγματά τους. Τα πράγματά τους. Ακριβώς. Και ξέρετε, Πάτερ, αισθάνθηκα ως νέος κληρικός τότε, που είχα μία εντύπωση έτσι, για την Εκκλησία και ιδέα. Καλά, Πάτερ, δεν έπιασε ένας να σου πει... Μανάρι μου, είσαι ένας ψηλός, ένας ωραίος άνδρας, είσαι περίφημος, παίζεις μπάσκετ, είσαι, μπορείς να γίνεις ο καλύτερος επιχειρηματίας. Τι θες και μπαίνεις μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν βρέθηκε ένας. Εμένα ο δεσπότης μου την παραμονή της χειροτονίας μου είπε στην παπαδιά μου και της λέει, σε λυπάμαι, της λέει, αντέχεις εκεί που θα τον εχώσουμε τον άνθρωπο. Αυτά και αυτά θα συναντήσει. Αντέχεις να πεινάς για τον Χριστό, να σε βρίσουν για τον Χριστό. Και η παπαδιά είπε: θα σου απαντήσω αύριο το πρωί. Την ώρα που πηγαίναμε στη χειροτονία, την καλή της λέει: αντέχεις, κοπέλα μου, ξέρεις τι θα του κάνουν του παπά, το συνάφι μας. Λοιπόν, εσύ ρε παπά, δεν βρέθηκε ένας να σου πει: αυτό το συνάφι που πας να μπεις μέσα, ξέρεις τι θα πάθεις. Δες το πάνε. Εσύ με τη χαρά σου. Ήσασταν εκκλησιαστικό σπίτι, Πάτερ. Είχατε παράδοση εκκλησιαστική. Ναι, είχαμε παππούδες. Ακριβώς. Γι' αυτό είχε και το επώνυμο Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Μάλιστα. Για πες παρακάτω λοιπόν τι έγινε. Όταν είδες τα παιδιά, είπες θα πάρω κάτι να δω τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Να σας πω ότι ήρθα στο δίλημα. Όταν ξυπνούσα, παραδείγματος χάρη, 6,5 ώρα να πάω στην εκκλησία να ετοιμάσω, να ξεκινήσουμε την λειτουργία των όρθρων κτλ. Για να μπω μέσα στην εκκλησία έπρεπε να δρασκελίσω τα σκαλιά της εκκλησίας, όπου εκεί επάνω, την προηγούμενη, ήταν το στέκι όλων αυτών των παραβατικών παιδιών που βρίσκαμε και στα σκαλιά και όλα τα λένε αυτά που βρίσκεται. Και... σύνεργα, ναι, ναι. Σύριγγες, και σύνεργα από αυτά τα ωραία τα κουταλάκια και τα λοιπά. Πολλά κλεμμένα πράγματα και διάφορα. Και κλεμμένα και μάλιστα, ξέρετε, και... μου έκανε τρομακτική εντύπωση, γιατί είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος, ότι δεν μπορώ να προσπεράσω εύκολα τα πράγματα, χωρίς να πω ότι από τη στιγμή που ξέρω τώρα, έχω και εγώ ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Οπότε, είπα, τελικά, η Θεία Λειτουργία... είναι μέσα στα τείχη της εκκλησίας, όπου εκεί ήταν 5, 10, 20 γιαγιάδες που ό,τι και να γινόταν θα ερχόντουσαν. Και ταυτόχρονα απ' έξω να σφίζει από ζωή και από νεολαία κυρίως ανθρώπων, παιδιών που ήταν τόσο κοντά στην εκκλησία, αλλά και τόσο μακριά από κάθε έννοια της, με την έννοια ότι αυτά τα παιδιά είχαν για στέκη τους τα σκαλιά εκεί της εκκλησίας. Ωραία. Για άλλο λόγο και όχι για να... Αφού το ένιωσες αυτό, Πάτερ, τι απεφάσισες με την παπαδιά, γιατί ό,τι κάνεις το έχεις κάνει με συνεννόηση με την παπαδιά και τους πνευματικούς σου. Για πες μου, Πάτερ, τι είπες να κάνετε, τι σκεφτήκατε με την πρεσβυτέρα. Πέστε μου, Πάτερ, τι είπατε. Ναι. Με την παπαδιά. Η πρεσβυτέρα στην αρχή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ζωή της θα μπορούσε να εξελιχθεί. Νόμιζε ότι θα ήταν μια πρεσβυτέρα σαν τις άλλες. Θα φοράει τα μπιχλιμπίδια στα αυτιά, θα παριστάνει την πρεσβυτέρα, θα λένε περάστε από εδώ πρεσβυτέρα, η πρεσβυτέρα πρώτη. Πολύ θα ωραία. Πέφτουν τα χρήματα, τα τυχερά που τι τυχερά να είχατε εκεί, αλλά αποκτήσατε με κάποιο τρόπο τα τυχερά που θα πούμε παρακάτω κλπ. Τέλος πάντων. Πέστε μου πώς αποφασίσετε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη δουλεία της Εκκλησίας. Αποφάσισα να βγω εγώ προς τα έξω και να γνωρίσουμε τα παιδιά. Το υπόλοιπο πίμνιο που ήταν απ' έξω από την Εκκλησία. Οπότε αναγκάζομαι να βγω και
αφού βασάνισα αρκετά το μυαλό μου, να βρω τρόπους πώς θα πλησιάζαμε όλα αυτά τα παιδιά που κινδύνευαν. Και είπα τότε να φτιάξουμε κάποιες ομάδες μπάσκετ. Της εκκλησίας όμως. Ναι. Και που μετήχαμε στο εκκλησιαστικό πρωτάθλημα της Αρχιεπισκοπής. Ωραία. Είχε η Αρχιεπισκοπή τότε εκκλησιαστικό. Οπότε είπαμε, η ενορία δημιουργεί ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και είχαμε σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα ομάδες. Έτσι ξεκινήσαμε και μέσα από τις ομάδες τα παιδιά άκουσαν και για τον Χριστό, ήρθαν και στην εκκλησία και γενικότερα συναντήθηκαν και με τον Χριστό εκεί που... Όμως, Πάτερ, τα παιδιά αυτά, καλά που μας τα λες για τον Χριστό και όλα αυτά, τα παιδιά αυτά όμως, Πάτερ, δεν είχαν σπίτια από ό,τι κατάλαβα και έπρεπε κάποιος να τα ταΐσει και επίσης τα παιδιά στα σχολεία πηγαίνανε και δεν είχαν καν να τα διαβάσει. Τι έκανες λοιπόν για αυτό το πράγμα? Και όχι μόνο αυτά, ίσως είχα άγνοια κινδύνου αρχές, θα έλεγα. Άγνοια κινδύνου είχες μέχρι που σου πήραν την Κιβωτό. Ναι, ναι. Είχες άγνοια κινδύνου, παπά, και παρέσει που χαμογελάς. Γέλα μου, ρε παπά. Γέλα, ρε παπά. Τι να πω, πάτε. Τα λέτε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Όπως είναι. Ναι. Άγνοια κινδύνου είχες. Το Άγιο Πνεύμα σε πήγαινε. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κάνει και καμιά βουτιά. Ξέρετε, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι ξέραν εκεί στην περιοχή το δύσκολο της πλατείας, αλλά Πάτερ, όλοι έλεγαν ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πόσες συμμορίες έχεις κλείσει ευθέως? 4-5 συμμορίες. Η αλήθεια είναι ότι κλείσαμε αρκετά έτσι παράνομα στέκια. Φτάνει, μην πείτε παρακάτω, θέλω και κάτι άλλο να μου πείτε. Σας απειλήσανε, Πάτερ, στην αρχή? Ευθέως. Αρκετά. Το αυτοκίνητό σας έπαθε κάποια προβλήματα επειδή είδανε ότι τα παιδιά τα μαζεύεται και άρα η διακίνηση και τα υπόλοιπα γιατί χαλάνε? Τη δραστηριότητά μας, Πάτερ, ξέρετε που αποφάσισα να την κάνω με τη χάρη του Θεού. Στο κέντρο της παραβατικότητας. Βέβαια. Στο κέντρο της πλατείας. Καλά, εκεί σε έστειλε η Χάρης. Η Χάρης, ναι. Ναι. Εκεί που υπήρχε το γήπεδο μπάσκετ, εκεί είχαμε συνεχόμενες δραστηριότητες ανάμεσα και στην εκκλησία και στο... και στο μπάσκετ εκεί πέρα. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε συνεχόμενη δράση και αναγκαστικά διώξαμε προς τα έξω όλους τους άλλους που, δεν που λιμένονταν εκεί το χώρο. Την περιοχή. Πάτερ, θέλω να σας πω, πώς να μου πείτε την πρώτη οργάνωση σε αυτό το καφενείο. Ναι, ναι. Και αποφασίσαμε γιατί λοιπόν το καφενείο. Να νοικιάσουμε ένα χώρο, γιατί δεν μπορούσε. Όλη η δράση μας στην αρχή ήταν τα σκαλιά της εκκλησίας, ήταν η εκκλησία. Πάτερ, θα σας πω, η λέξη δράση που λέτε, την έχετε κολλήσει από τους κοσμικούς αυτούς τους διαβόλους που είναι, λένε δράσεις και δράσεις. Η διακονία θα λέμε. Διακονία, πάτε. Ναι, ναι. Ας τη λέξει δράση, αυτή η δράση σε έφερε. Διακονία, πάτε. Η διακονία σου λοιπόν από τα σκαλιά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάει κάπου αλλού. Πού θα έπρεπε να πάει? Ακριβώς. Πες το. Άρχισε, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα, δεν είχα καν σχέδιο να δημιουργήσω εγώ μια κυβέρνηση. Ναι, Πάτερ. Μου προκύπτει ξαφνικά. Και λύνεις τα προβλήματα κάθε φορά, ναι, που σε φανερώνονται. Μα αυτό μου προέκυψε στην αρχή. Όλα αυτά τα παιδιά, όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκονταν κρεμασμένοι από πάνω μου και περίμεναν ξαφνικά από μένα τη βοήθεια. Ωραία. Που ερχόταν το παιδί και σου έλεγε, ο πατέρας μου... Ναι. Που εγώ θα πρέπει να τον μαζέψω το βράδυ. Όχι. Πατέρας να μαζέψει εμένα. Όχι ο πατέρας να μαζέψει το παιδί του. Άργησε για να δω γιατί ρε παιδί μου δεν ήρθε ακόμα το παιδί μου. Εγώ θα πάω να τον μαζέψω. Ο γιος. Σας έλεγε το γιος. Παιδί το μικρό. Τι θα μου πεις εσύ μου λέει τώρα όταν εγώ πρέπει να πάω να βρω που είναι μεθυσμένος, τελειωμένος ο άνθρωπος. Να τον πάρει, να τον βάλει μέσα, να κλειδώσει την πόρτα, να τον φτιάξει. Και το παιδί αυτό, τώρα σας μιλάω για βαριά παραμέληση και σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Και τι κάνατε λοιπόν? Και αποφασίζουμε, αφού δεν πήγαινε άλλο πια, να νοικιάσουμε αυτό το πρώην καφενείο, όπου το διαμορφώσαμε σε μία νεανική εστία, όπου εκεί τα παιδιά με τη βοήθεια... Καταρχάς, ημών, δηλαδή αρχή... εμένα την πρεσβυτέρα
Και ένα-δυο το πολύ, βασικά εμάς τον δύο, ναι. Όπου θα μαγείρευε η πρεσβυτέρα. Μαγείρευε η παπαδιά. Είχε, δηλαδή τα παιδιά. Δηλαδή ήταν μαγείρισα η παπαδιά. Μαγείρισα. Δηλαδή από και παπαδιά μαγείρισα... την έκανε μαγείρισα την παπαδιά. Ωραία. Ξαφνικά. Άρα την έκανε διακόνησα να μαγειρεύει. Δεν μου λες παπά, πόσες μερίδες φτιάχνατε στην αρχή. Στην αρχή ξεκινήσαμε 10-15. Μάλιστα. Σε ένα μήνα πόσο. Στην αρχή τη έλεγα εκεί που τρώμε οι δύο. Μπορούμε να φάμε 10. Μαγείρεψε τις λέω για 5. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, απ' έξω. Ναι. Το 5 πάτερ έγινε. Πόσο έγινε πάτερ. Έγινε 15. Πόσο έγινε, έγινε πάτερ. 50, πόσο 200, έγινε πάτερ. 200, πόσο έγινε πάτερ. 300, 400. Ναι, πάτερ. 500. Χωράγατε. Όχι. Δεν χωράγατε. Οπότε. Μην βιάζεσαι το. Πεθαίνει ο Σεραφείμ. Ο μακαριστός Σεραφείμ. Ο Θεός να τον αναπαύσει στα κοκαλάκια του. Και εκλέγεται. Με τον τρόπο που εκλέχτηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος πάτερ έμαθε για το έργο σου. Ναι. Σε επισκέφθηκε πάτερ. Μας επισκέφθηκε βέβαια. Έφαγε μαζί και σου. Και έκανε και οικονόμο. Σας έκανε οικονόμο. Α, το μόνο βραβείο που έχει πάρει από την εκκλησία είναι από τον μακαριστό Χριστόδουλο. Θεός χωρέστον για τον Χριστόδουλο. Άρα, πάτερ, ήσουν εκτός της εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία. Για να σε κάνει οικονόμο πάτερ, ο αρχιερείς. Πιο μέσα δεν νομίζω. Άστο τώρα, θα τα πούμε στο τέλος. Έχω ένα αποδεικτικό στοιχείο για τους πνευματικά σκεπτομένους ανθρώπους που θα το αποδείξουμε αν ήσουν μέσα στην εκκλησία ή όχι. Άκουσε, πατέρ Αντώνη. Ο Χριστόδουλος επώνεσε. Ο Χριστόδουλος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι εκεί γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και σπουδαίο. Κατάλαβε ο Χριστόδουλος ότι δεν μπορείς να έχεις χρήματα από κάπου, διότι η εκκλησία δεν μπορούσε να σου δώσει για το φιλόπτωχο της εκκλησίας, ήταν για κάτι άλλο. Η νεανική τα εισοδήματα δεν μπορούσε να σου δώσει. Τι έκανε ο Χριστόδουλος για να σε βοηθήσει και να σε βοηθήσει οικονομικά. Πέστε το ίσως και πρώτη φορά. Για πέστε πάτερ, τι έκανε. Μου ήρθε ξαφνικά ένας διορισμός στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Δηλαδή σε βάζει παπά στο νεκροταφείο που λένε, που δεν είναι σωστό το νεκροταφείο, και να βγάλουν η εκκλησία, να βγάλει όλες τις ταμπέλες που λέει προς νεκροταφείο, να το κάνει κημητήριο, να γράψει και να απαιτήσει να το λένε κημητήριο. Εντάξει, όπως λένε και η Ριτσόνα για κάψιμο, να γράψει αυτό κημητήριο. Είναι κημητήρια, δεν νεκροταφεία, είναι κημητήριο. Οπότε σε βάζει λοιπόν στο πρώτο κημητήριο ο Χριστόδουλος. Για ποιο λόγο σε έβαλε εκεί, πάτε. Κοιτάξτε, μόλις είχαμε ξεκινήσει το όλο έργο, ύφξανε συνεχώς και. Εισοδήματα δεν υπήρχαν δεν και τι σκέφτηκε ο Χριστόδουλος. Ναι. Και ήταν ό,τι έβγαζα εγώ, παραδείγματος χάρη. Άρα, από το μισθό. Αλλά ξαφνικά όταν πήγα στο κημητήριο, είχα τη δυνατότητα να μπορέσω να αυξήσω. Πες μου την αλήθεια, παπά. Σε ποιο τμήμα του κημητηρίου σε βάλανε, στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ, στο Ε, στο Ζ, το Ι, γιατί τα έχουν κορισμένα. Ποιον είχες να διαβάζεις τρισάγια, τον Κολοκοτρώνη, εκεί δεν σε βάλανε. Εκεί που είναι ήρωες της Επαναστάσεως. Πολύ ήρωες. Εκεί σε βάλανε, όπου δεν έχεις συγγενείς. Ναι, ναι. Πήρασε πάτερ. Παρόλο που δεν υπήρχα συγγενής, εγώ από φιλότιμο έκανα το τρισάγιο αφού δεν έκανα ναι, τίποτα πατέρα, άλλο. Χαμογέλα ρε παπά. Μπράβο ρε πατέρα Αντώνη. Άρα όλοι αυτοί και κοιμημένοι, ο Μάρκος Μπότσαρης, όλοι αυτοί που είναι ξαπλωμένοι και πέρα, τους έκαμε στα τρισάγια. Συγχρόνως όμως ο λαός ερχόταν και σου λέει, ναι, ναι. Πάτερ κάνει ένα τρισάγιο πάτερ. Και τότε πάτερ γυρίζει στο σπίτι σου και αδειάζεις πρώτη φορά τις τσέπες και λέει παπαδιά. Παπά, τι έκλεψες. Σωστό είναι. Έτσι δεν έγινε. Γιατί είδε τόσα λεφτά και λέει, τι είναι αυτά τα λεφτά. Και της είπες ότι είναι αυτά τα χρήματα που δίνουν οι άνθρωποι από τα τρισάγια. Με το τρισάγιο, πάτερ, τι είπες. Να αυξήσουμε το έργο. Γι' αυτό δεν το παίρνει τα λεφτά. Αύξησες το έργο. Έτσι δεν έγινε. Ναι, ο μακαριστός Χριστόδουλος, λοιπόν, δεν είχε άλλο τρόπο να σε βοηθήσει και πρέπει να τον δημάσει ιδιαιτέρως τον Χριστόδουλο. Παρόλο που δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα, ο Θεός να τον αναπαύσει. Ο Χριστόδουλος, εγώ ξέρω ότι πήγε μια φορά κάποιος και είπε: ο πατήρ Αντώνιος μας χαλάει το έργο της ελεημοσύνης κτλ. Κτλ. Και του είπε του παπά: εάν θέλεις να μην σου χαλάει το έργο της ελεημοσύνης ο Παπαντώνης, να κάνεις τα ίδια. Έχω άνθρωπο που ήταν μπροστά. Ότι ερχόταν ο κόσμος να βοηθήσει εμάς από τις περιοχές εκείνες γύρω-γύρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πάει και οπουδήποτε αλλού. Και ναι, πάτερ Αντώνιε. Έτυχε. Δεν μου λες, Παπαντώνιε, όταν έκανες αγιασμούς και φιέλα, έπαιρνες λεφτά από τους ανθρώπους.
Όχι, δεν έπαιρνα χρήματα. Και ο άνθρωπος μετά τι έκανε. Έκανα αυτό που έκανα και έφευγα και από φιλότιμο κόσμο κυνηγούσε από πίσω. Και τι σας έκανε. Να δώσει χρήματα. Και όταν τα πέρατε, τι έκανε. Έπαιρνε μία σακούλα με τρόφιμα, έφερνε ένα τραπέζι, άλλος έφερνε καρέκλες. Έτσι φτιάξαμε την Κιβωτό. Ακριβώς, Πάτερ. Από το φιλότιμο του κόσμου. Από το φιλότιμο του κόσμου. Και έτσι αρχίσαμε και με τους πρώτους εθελοντές μας που είδαν ξαφνικά, Πάτερ, την πλατεία να αλλάζει. Ναι. Και από εκεί που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, να μπορεί να περάσει του καθενός το παιδί πιο εύκολα. Ναι, Πάτερ. Και σου λέει, άρα έχω κι εγώ όφελος να βάλω τον νόμο μου σε αυτή την προσπάθεια. Και έτσι αρχίσανε να έχουμε και εθελοντές. Τα σκέφτεσαι λίγο επαγγελματικά. Κανείς δεν σκέφτηκε το όφελος του. Ο κόσμος έχει πολύ καλή καρδιά. Και μόλις βλέπει ταυτότητα έργων και λόγων, βοηθάει, παπά. Δεν σκέφτεται το καλό του ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να πέσει και στη φωτιά όταν δει να υπάρχει ταυτότητα έργων και λόγων. Βλέπει λοιπόν έναν παπά που αυτό που διδάσκει το πράττει. Πάμε. Μεγαλώνει το έργο. Μεγαλώνει. Τι πρέπει να κάνεις. Χωράς εκεί πέρα. Τι έπρεπε να κάνεις. Να νοικιάσεις ένα άλλο χώρο. Πού τον νοικιάσες στο χώρο αυτό, παπά. Νοικιάσαμε στη Λένορμαν. Πάνω τρεις ορόφους εκεί, για να μπορέσουμε να χωρίσουμε τις ηλικίες, γιατί ξαφνικά εκεί ήταν, ξέρετε, ήταν το εστιατόριο, είχαμε μικρά παιδιά του νηπίου, είχαμε του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, περχόντουσαν να διαβάσουν. Διαβάζανε, να τρώγανε. Είχαν την ιατρική τους περίθαλψη, να βρούμε ανθρώπους όπως εσάς από τότε. Από μένα, από εκεί με βρήκατε, Πάτερ. Σας ξέρω από το 98-99, γιατί ήμουνα καθηγητής στα ΤΕΙ, πιο κάτω που ήταν τα ΤΕΙ, τα ξέρετε, ήμουνα στη φυσιοθεραπεία και στην νοσηλευτική καθηγητής και μου είπανε και εκεί οι άνθρωποι ότι εκεί πάνω ένας παπάς και έχει κάνει ένα έργο. Εσύ κάνεις το Θεούσο, δεν ήμουν παπάς. Λοιπόν, πήγαινε να βοηθήσει τον άνθρωπο και επίσης μια Αυστραλέζα κοπέλα που είχε έρθει από την Αυστραλία και σας έκανε αγγλικά στα παιδιά, μου είπε, δεν τρέπεσαι βρε Παπαγγέλη, να μην έχεις πάει εκεί πέρα να βοηθήσεις. Και ήρθα μια μέρα και παρουσιάστηκα. Ναι. Σε είδα, με είδες, ούτε χαιρετήσεις. Έχεις μια φυσική ντροπαλότητα. Πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό και οι εκκλησιαστικοί πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά. Με είδες, σε είδα, μου λες πήγαινε και πάω εκεί σε έναν και μου λένε εκεί θα εξετάζεις. Ούτε σε ξαναμίλησα, ούτε τίποτα. Και όταν έφυγα, δεν μου είπες ούτε ευχαριστώ. Να σου πω γιατί. Γυρίζω πίσω, μου λέει παπαδιά, μα και εγώ πήγα και δεν μου λένε ούτε ευχαριστώ εκεί πέρα. Τη λέω να σου πω κάτι. Γιατί να σου πούνε ευχαριστώ, εφόσον θα πάρεις το ευχαριστώ από τον Δεσπότη Χριστό. Τι ευχαριστώ να σου πω. Ο παπάς τρέχει σαν τρελός εκεί πέρα. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Επίσης και κάτι άλλο. Ο παπάς ξέρει ότι σήμερα πας και αύριο δεν πας. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που μένανε. Έτσι σωστά. Οπότε σου λέει. Ναι, στους εθελοντές δεν μπορείς να απαιτήσεις. Τι να απαιτήσεις, ναι. Οπότε, Πάτερ Αντώνιε, αυτή ήταν η γνωριμία μας. Σε γνώρισα, πώς λέγονταν αυτή η περιοχή, στη Λένορμαν. Στη Λένορμαν, Πάτερ, να σας πω τι άλλο είπε η πρεσβυτέρα. Να μου πεις, ναι. Μου λέει τι, θα πας, μου λέει, στη Λένορμαν. Εκείνη λέει πολύ μακριά από την. Κανείς λέει δεν θα πάει εκεί. Τι λες, ρε παιδί μου, πιστεύεις, λέω, ότι έρχονται σε εμάς, γιατί είναι κοντά η περιοχή κτλ. Έρχονται. Ανάγκη. Γιατί πνευματική ανάγκη. Ακριβώς. Ναι. Είχαν την πνευματική αυτή ανάγκη να ακούσουν, Πάτερ, ένα λόγο Θεού, να τους δείξει κάποιος ότι είναι σημαντικοί σαν άνθρωποι, προσφέροντάς τους πράγματα, μαθαίνοντας τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά που προσπαθήσαμε με κίνδυνο μεγάλο να δώσουμε στα παιδιά μας και σε όλες αυτές τις οικογένειες, τις μονογονεϊκές επίσης. Θέλω να σας πω, το 2000 περίπου, 2001, αρχίζει μια πείνα στην Ελλάδα. Ναι. Θέλω να μου πείτε πόσες μερίδες δίνατε φαγητό στη Λένορμαν και ότι η Λένορμαν τι επάθαινε όταν δίνατε το φαγητό. Πέστε το, Πάτερ. Παρόλο που λειτουργούσαν τα συσίτια του Δήμου και τα λοιπά, εμείς είχαμε δημιουργήσει ένα συσίτιο, όχι γιατί έτσι είπαμε να κάνουμε ένα έργο, όπως συμβαίνει με τις ΜΚΟ που παίρνουν πρώτα τα χρήματα για να δημιουργήσουν ένα έργο. Καταλάβετε, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς είχαμε όλον αυτό τον πληθυσμό, όπου εκτός από τα παιδιά, είχαμε όλους τους πρόσφυγες που έμεναν στα τότε εγκαταλελειμμένα κτίρια του Κολονού και ερχόντουσαν τα παιδιά από εκεί, τσιμπημένα από
από ποντίκια, από διάφορα ζούμπερα και τα λοιπά, έντομα και χωρίς να ξέρουν να μιλάνε, ανοίγανε την πόρτα, γιατί η πόρτα μας ήταν ακριβώς πάνω στο δρόμο. Ακριβώς. Και μόλις έμπαινες είχε μία μεγάλη. Καλά, δεν λέω για τη βρώμα που είχε. Με τραπεζαρία. Όχι, δεν φταίς εσύ. Η πολυκατοικία αυτή καθ' αυτή, ναι. Πάτερ, ήταν ακόμα, άμα πάνε κανείς να δει, που ήσασταν, ντροπή ήταν αυτό, Πάτερ. Αλλά δεν είχες άλλες δυνατότητες. Ναι, πάτερ. Εκεί μπαίνανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι από... Οι οποίοι ήσαν από το Πακιστάν, οι άνθρωποι, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήμασταν όλοι πολύ ειρηνικά και... Ωραία. Οπότε, εμείς αποφασίσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, Πάτερ, που είχαμε έξω από την πόρτα μας να διακονήσουμε. Δεν είπαμε, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συσίτιο έτσι για να... πούμε ότι κάνουμε κάτι, τους είχαμε έξω από την πόρτα και λέμε, γιατί έτσι εξελίχθηκε και όλο το έργο, βάσει της ανάγκης. Πηγαίναμε παρακάτω κάτι και δημιουργούσαμε κάτι, γιατί υπήρχε μια σοβαρή ανάγκη. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο. Και η σοβαρή πάρα. Ανάγκη ήταν ότι απ' έξω από την πόρτα μας, τότε με τη μεγάλη πείνα που λέτε, και τον πόλεμο στον κόλπο, που είχαν γεμίσει πρόσφυγες όλα τα σπίτια εκεί πέρα, τα οποία ήταν έτοιμα να πέσουν κάτω και οι άνθρωποι ρίσκαραν την κεφαλή τους. Γι' αυτό και που έφτανε η ουρά, ξενώνα, Πάτερ, η ουρά που έφτανε, ουρά, που την έχονται, που φώναζαν η αστυνομία να κλείσει τους δρόμους, γιατί μοιράζονται τις... Έκοβε τα αμάξια για να περάσει, φωνάζαν τα μαγαζιά την αστυνομία βέβαια, γιατί εμείς δίναμε το συσίτιο επάνω στο τέταρτο. Δίνατε και τσάντες. Και φαγητό μαγειρεμένο, Πάτερ, γι' αυτό ο κόσμος. Ναι, μαγειρεμένο. Όταν καταλάβατε, μαγειρεμένο ήταν... από τα χεράκια της παπαδιάς, ναι, Πάτερ. Ναι, ναι, ναι. Όχι από τα που τα δίνουν παγωμένα και τέτοια. Αλλά ήταν ζεστά φαγητά πέρανε. Σπιτικό φαγητό. Σπιτικό φαγητό, ναι. Πάτερ. Και όχι μόνο αυτό. Και, να, Πάτερ... και κοίταζες αν είναι μουσουλμάνος, Πάτερ. Κοίταζες. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι ήταν. Κοίταζες αν είναι Αλβανός, Πάτερ. Εκοίταζες αν είναι Έλληνας, Πάτερ. Εκοίταζες αν είναι ομοφιλόφιλος, Πάτερ. Εκοίταζες αν δεν είναι... Τους ενδιέφερε αυτό, Πάτερ. Όχι. Έδινε σε όλους. Και... Πού μένεις, παπά, τώρα, πού μένεις. Και η απόδειξη, Πάτερ, είναι, ναι, ότι ονομάσαμε το έργο αυτό Κυβωτός του κόσμου. Βέβαια. Γιατί είχαμε... Μα το λέει και ο Μακαριότατος. Ο Μακαριότατος το λέει. Όταν σας επισκέφθηκε ο Μακαριότατος, έχει κάνει μια ανακοίνωση η Αρχιεπισκοπή, θα τη διαβάσω πιο κάτω, που λέει ότι η Κυβωτός έσωσε τους πάντες μέσα. Μπήκανε όλοι και όταν έσπαψε η καταιγίδα, άνοιξαν οι πόρτες και ο καθένας πήγε στον δρόμο του. Αλλά θυμόντουσαν όλοι την ευεργεσία της Κυβωτού. Το έχει πει ο Μακαριότατος. Αλλά πάμε παρακάτω, Πάτερ. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Άρα, είχατε λοιπόν τόσο κόσμο τον οποίο... Εμείς ασχολιόμασταν με τα ιατρικά. Είχατε κάνει αίθουση διδασκαλίας, Πάτερ, εκεί. Δεν είχατε. Ναι, ναι. Τι μαθήματα κάναν τα παιδιά, διαβάζανε. Βέβαια. Τους κάνατε αγγλικά, τους κάνατε ξένες γλώσσες κτλ. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, γαλλικά. Εθελοντές ήσανε, Πάτερ. Όλοι εθελοντές. Τώρα, πόσους εθελοντές έχει σήμερα η Κυβωτός, ξέρετε, Πάτερ? Τώρα δεν γνωρίζω, δυστυχώς. Νομίζω ότι... Είχαμε να σας πω ότι οι ενεργοί εθελοντές που ερχόντουσαν μέσα στον χώρο μας ήταν πάνω από 500. 500 εθελοντές και είχατε, Πάτερ. Και πάνω από 5.000 ήταν οι άνθρωποι που σας είχαν έννοια. Στην Αθήνα, ακριβώς, που μας είχαν έννοια με όλες τις, με ό,τι συνεπάγεται. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Ο καθένας που μπορεί να δώσει από εκεί που είναι κάτι, ο άλλος που θα πάρει στη δουλειά ένα παιδί που έχει ενηλικιωθεί και ξέρει μια τέχνη. Γιατί αυτή ήταν και μεγάλη μας αγωνία, τα παιδιά αυτά που προέρχονταν από παραβατικές οικογένειες. Να, και παραβατικά τα ίδια. Ακριβώς. Και είχαν μάθει σε έναν τρόπο ζωής διαφορετικό. Να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν την εργασία, να αγαπήσουν το καλό και το δύσκολο και το μόχθο, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να δημιουργήσουν σωστές οικογένειες και να επιτεύξουμε αυτή την ασυνέχεια που λέμε. Δηλαδή, όχι το παιδί που γεννήθηκε από ένα πατέρα που ήταν παραβατικός, με τη σειρά του το παιδί αυτό θα γινόταν το ίδιο και με τη σειρά του θα έφερνε. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό προσπαθούσαμε να σπάσουμε. Πώς? Βάζοντας όλα αυτά τα παιδιά από τα 16 τους χρόνια να σκεφτούν τι θέλω εγώ στη ζωή μου να ακολουθήσω σαν τέχνη, και να πάει στη σχολή και να μάθει την τέχνη αυτή, τόσο ώστε στα 18 του να μπορεί να πιάσει μια σωστή και τίμια δουλειά και να μπορεί να επιβιώσει. Μάλιστα. Και να μην χαθεί, Πάτερ, γιατί το λούκι αυτό, ξέρετε,
των οικογένειών είναι τόσο βαθύ και μεγάλο που μετά τον ρουφάει αυτό. Το ίδιο και τον ξαναβάζει πάλι εκεί που ήταν ο πατέρας, ο αδερφός του και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα βιβλίο, Πάτρη, για τη Σπιναλόγκα, γιατί όπως είναι η Σπιναλόγκα που τους πετάγανε εκεί μέσα τους λεπρούς, είναι και η Σπιναλόγκα η πνευματική που τους είχαν πεταμένους όλους αυτούς και που τους ξαναπετάξαν και λέγεται το μεγάλο αγκάθι. Πάτρη, είχες το μεγάλο αγκάθι. Άρα τι σημαίνει, ότι το μεγάλο αγκάθι, Πάτρη, μπορεί και να σε αγγυλώσει. Το κατάλαβες. Να σας πω εδώ αυτό που λέτε. Τώρα βλέπω και ένα από τους μεγάλους εδώ και το θυμάμαι, ότι ό,τι και να συνέβαινε σε μία ακτίνα 5 χιλιόμετρων, έφταιγα εγώ. Ναι, Πάτρη. Ό,τι και να συνέβαινε. Και αυτό μπορούσα να... Εννοείται, επειδή είχατε τα παιδιά, ναι, αυτά τα παραβατικά, ναι, ό,τι γινότανε, ναι, σου λέγανε. Ναι. Ο Παπαντώνης που τους έχει μαζεμένους εκεί, ναι, μέσα, φταίει, ναι, αυτός. Και με κάλεσαν... Άρα λοιπόν στην αρχή, θα σας πω... στην αρχή, μόνο ο Χριστόδουλος σε βοηθάει, από ό,τι καταλαβαίνω, εκκλησιαστικά. Αρχίζεις αυτό το έργο, είσαι παπάς, λειτουργείς τον Άγιο Γιώργιο Κολονού ακόμα, βέβαια, δεν έχεις. Έχεις αυτό το έρμο, το κτίριο εκεί πέρα. Ο κόσμος αρχίζει και σε βοηθάει, κάνεις ό,τι μπορείς. Και από εκεί και πέρα τα παιδιά έχεις 2 σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη μέρα. Την εκπαίδευσή τους, αυτό. Διότι σας κατηγορεί η κυρία, μια κυρία, και τόλμησε και το είπε και μέσα στη Μητρόπολη των Αθηνών που την κουβέντιασα, ότι τάχα βάζετε τα παιδιά να δουλεύουν και δεν θέλετε να πάνε, εντάξει, στο σχολείο. Αυτό είναι φοβερή συκοφαντία. Ναι, Πάτερ. Και είναι... το πιο άδικο πράγμα του κόσμου, εμείς που βάλαμε το κεφάλι μας σε κίνδυνο για αυτά τα παιδιά και κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα εμένα για να πάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Όταν η κυρία μπορεί να μην είχε γεννηθεί ακόμα, τότε. Δηλαδή όταν αυτή... η κυρία αυτή που λέτε, Πάτερ, ήρθε και προσκυνούσε το έργο αυτό και εμάς, για το μεγαλείο αυτό που δημιουργήσαμε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Με φωτογραφίες, με βίντεο και με τα πάντα όλα. Δεν προσκυνούσα, Πάτερ. Πούνε... Είχε έρθει να σας κατασκοπεύσει πώς θα σας το πάρει. Σας έχω πει, είχατε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Δεν το καταλάβατε. Και ξέρετε, για να πω εγώ κάτι. Δεν μου λες, εσύ ένας από αυτούς που είσαι εκεί πέρα, δεν μου λες, ανέφερε το δίπτυχο της εκκλησίας τον Άγιο Γεώργιο της Κιβωτού ως παρεκκλήσιο εκκλησιαστικό στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όχι, να έρθει αυτός που το ξέρει, αυτός, εσύ. Το λέω σωστά, το ανέφερε. Ναι. Ναι. Το ανέφερε. Μα το έτσι τώρα, δεν το έχει. Μα πάτε πού... Τόσα θα... χρόνια θα σηκωπή, από εκείνη την ημέρα που βγάλανε από το δίπτυχο το ναό, από εκείνη την ημέρα έχουν υφάνει τον αργαλιό. Παπά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με ποιο τρόπο δουλεύει το σύστημα το δικό μας. Ούτε οι πολιτικοί μπορούν, Πάτερ, να φανταστούν. Πήρα κανονικά, ναι, την απόσπασή μου, ναι, από τον Άγιο Γιώργιο Ακαδημίας Πλάτωνος να λειτουργώ μέσα στην Κιβωτό, σας το παρεκκλήσιο. Έγγραφο, σας δώσαν έγγραφο. Βέβαια, με έγγραφο εννοείται. Και όχι μόνο αυτό, μα είναι δυνατόν τώρα να λέμε τέτοια. Και ήρθε και ο πρωτοσύγγελος, ήλεγξε το παρεκκλήσιο, είδε ότι όλα είναι κατά τύπο και τάξη σωστά. Και τι σας παρέδωσε? Και το αντιμήνσιο. Σας έδωσε αντιμήνσιο? Βεβαίως. Και είναι οικογεγραμμένο από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Πάτερ, ναι. Και δεν είστε στην εκκλησία εσείς, Πάτερ. Δεν έχετε το κεφάλι σας κάτω από την εκκλησία από τη στιγμή που σας έχουν παραδοθεί αντιμήνσιο. Και δεν σας το πήραν και ποτέ πίσω. Έχετε το και αυτή τη στιγμή ξέρω που βρίσκετε το αντιμήνσιο. Λοιπόν, σας έδωσαν αντιμήνσιο, σας δώσανε και το Άγιο Μύρο. Βέβαια, Πάτερ. Εγώ, δηλαδή, έχω κάνει πόσες βαπτίσεις. Σας επέτρεψαν στην εκκλησία, δηλαδή σας δώσανε ένα χαρτί και σας είπανε ότι ο πατήρ Αντώνιος, ναι, αποσπάται, ναι, 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 και μπορεί, ναι, να κάνει το έργο του εκεί απερίσπαστο. Νομίζω, Πάτερ, ότι σας το έκανε αυτό. Εγώ το ζητούσα, Πάτερ, αυτό, διότι δεν μπορούσα πλέον. Φανταστείτε, τα παιδιά. Τα 10 πρώτα χρόνια, ναι, ήταν η διακονία μου στην εκκλησία. Που σημαίνει αυτό ότι λειτουργούς εφημερία κανονικότατα, ναι, εφημερία, Πάτερ, ναι, με τα μυστήρια τα Σαββατοκύριακα, με ευχέλαια, αγιασμούς που με καλούσε ο κόσμος απ' έξω ταυτόχρονα, συν το έργο. Ναι, και άρα δεν μπορούσατε. Έφτασα πια σε 10 χρόνια, ναι, και λέω όταν μεγάλωσε υπάρχει πια το κάτι έργο, άλλο, Πάτερ, που το λησμονάτε.
Όταν τα παιδιά γίνανε 200, δεν μπορούν να εκκλησιαστούν 200 παιδιά στον Άγιο Γεωργιόκορονο. Σωστό. Διότι θα μπουν μέσα όλοι αυτοί, που θα χωρέσουν οι άλλοι. Ναι. Άρα δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να συνεκκλησιαστείτε. Και γι' αυτό όλο αυτό το είδε ένας πρωτοσύγγενος, πολύ καλός άνθρωπος για μένα, να ξέρετε, που λέγεται ο Νέος Ιωνίας, που είναι τώρα ο επίσκοπος Νέας Ιωνίας, το είδε και όχι ο επίσκοπος, το μετέφερε, δεν ξέρω τι, και αποφασίστη να σας δώσουν, φαίνεται, αυτό το κείμενο, και επίσης να σας δώσουν το Ιερό Αντιμήνσιο, το οποίο είναι το χέρι του επισκόπου μέσα στον κυβωτό. Το αντιμήνσιο που φέρνει την υπογραφή του επισκόπου σε οποιαδήποτε εκκλησία. Και τώρα δεν τα λέμε για τους δημοσιογράφους, τα λέμε για τους χριστιανούς. Γιατί υπάρχουν και μερικοί ψευτοχριστιανοί που λένε, ο πατήρ Αντώνιος δεν είχε. Πώς δεν είχε? Όταν του έχει δώσει η Αρχιεπισκοπή το αντιμήνσιο, είναι το χέρι του ιερών. Όταν προσκυνάμε το αντιμήνσιο, πάτερ, το ξέρεις κι εσύ, προσκυνάμε το Χριστό πεθαμένο, την Αγία Ανάσταση του Χριστού που είναι ο τάφος του Χριστού, και φυλάμε την υπογραφή του επισκόπου. Γιατί είναι το χέρι του επισκόπου. Άρα είμαστε εντός εκκλησίας. Άμα ήμασταν εκτός εκκλησίας, δεν θα μας είχατε δώσει ούτε το μύρο που σας έδωσαν, ούτε επίσης σε κάτι άλλο. Λειτουργήσε ποτέ επίσκοπος της εκκλησίας στον Άγιο Γεώργιο Πάτερ? Βέβαια. Α, σας είχε στείλει επίσκοπο και λειτουργήσε εκεί. Του, έχετε φωτογραφίες, ε? Έχουμε φωτογραφίες, θα τις βέβαια, δείξω. Βέβαια. Λοιπόν, άρα λειτουργήσε και επίσκοπος από την εκκλησία. Βέβαια. Άρα λοιπόν, είχατε και την ευλογία ότι να παραστεί επίσκοπος. Το σύγκεντρο είχε έρθει τότε και είχε βγάλει και λόγου. Και άλλοι είχαν έρθει. Και ο Μακαριότατος είχε έρθει. Και ο Μακαριότατος είχε έρθει. Πρέπει να λυθεί το θέμα, ενώ για τους εκκλησιαστικούς ανθρώπους, ότι δεν ήσασταν εκτός εκκλησίας. Και μάλιστα ο Μακαριότατος, Πάτερ Ευάγγελε, είπε τότε, μετά την επίσκεψή του σε δημοσιογράφους και σε εφημερίδες, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κυβωτοί σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Και μου πρότεινε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης νέων κληρικών, ναι, και του είπα το πιο καλό μέρος για να εκπαιδευτούν εδώ είναι ακριβώς εδώ. Είχατε, όμως, σε δράση, πάτε, εδώ. Όσο ήσασταν στην Ενορμάν, στη Βρωμιά και τη Δυσοδεία, δεν είχε έρθει κανείς. Όταν φύγατε από είχε την Ενορμάν, ο Χριστόδουλος είχε έρθει. Όχι, δεν είχε έρθει στην Ενορμάν, είχε έρθει στο παλιό. Ο Μακαριστός Χριστόδουλος ήρθε στην Πύλου που ήταν το καφενείο και κάθεσε με τα παιδιά και θα το δείξουμε φωτογραφίες, γιατί πρέπει να θυμώνται οι παλιοί και να μην ξεχνάνε οι νέοι. Λοιπόν, ήρθε ο Μακαριστός Χριστόδουλος και φάγατε και κάνατε παρέα μαζί. Πάμε παρακάτω, πάτε. Ενώ τώρα φύγατε από εκεί. Γιατί φύγατε? Πώς βρήκατε τα χρήματα και χτίσατε αυτό το κτίριο που τώρα έχει γίνει το γενικό, ας πούμε, σαν να πούμε, εκεί γίνονται όλα. Πώς θα σας καταστρέψουμε? Εκεί τώρα έχουμε πάει. Το στρατηγείο της καταστροφής σας είναι εκεί πέρα. Που επιτελείται είναι πώς θα καταστρέψουν εμάς. Την περιουσία κτλ. Που ιδρύσαμε την Κυβωτό του Κόσμου, που χτίσαμε αυτά τα. Δεν πειράζει, παπά μου. Που τους αφήσαμε όλα αυτά τα χρήματα πίσω για να πληρώνουν με τα χρήματα αυτά που τους άφησα εγώ, τους δικηγόρους, για να με καταστρέψουν. Δηλαδή, οι δικηγόροι, πάτερ, που βάζει αυτός ο οργανισμός τώρα για να σας κάνει τον πόλεμο, που δεν θέλω να πω το δικηγορικό γραφείο, που άμα πω το δικηγορικό γραφείο θα καταλάβει ο κόσμος τη διαπλοκή. Λοιπόν, τους δικηγόρους λοιπόν αυτούς, πάτερ, τους πληρώνουν από τα χρήματα που αφήσατε στην Κυβωτό εσείς που φύγατε. Από αυτά τα λεφτά πληρώνονται. Δεν έχουν επίδομα από το κράτος, από κάποιο άλλο. Δεν έφερε η κυρία Μαρτίνη, νομίζω δεν είναι φοβολίστρια. Δεν έφερε αυτή χρήματα για να πληρωθεί να σας καταστρέψουν. Παίρνε δηλαδή, γι' αυτό είσαι κουτορνήθη, παπά, θα με συγχωρέσει και δεν με νοιάζει που το λέω. Τους άφησες τα λεφτά για να σε καταστρέψουν. Και δεν θα πούμε τα λεφτά που έχετε βρει πόσα δίνονται το μήνα, ούτε θα πούμε τι έχουν πάρει δικηγόροι. Να πάνε να τα βρουν οι καλοί μας οι δημοσιογράφοι. Και διπλασιάστηκαν και όλοι αυτοί που εργάζονταν. Διπλασιάστηκαν όλοι αυτοί που εργαζόντουσαν. Τα παιδιά έχουν διπλασιαστεί, πάτερ. Τα παιδιά έχουν μειωθεί δραματικά. Ναι. Κοιτάξτε, και εμάς ο στόχος και ο σκοπός ήταν να εμείς στην αναδοχή, το θεσμό της αναδοχής, ήμασταν οι πρώτοι που τον λειτουργούσαμε και δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες παιδιά είχαν πάει σε οικογένειες και τα λοιπά. Και πάτε, ξέρετε τι λένε, ότι μέσα σε ένα χρόνο αυξήσαν τις αναδοχές ενώ έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Οι αναδοχές ήταν έτοιμες από εσάς,
Καταλαβαίνετε. Μια αναδοχή δεν γίνεται σε ένα μήνα. Θέλει 6 μήνες προετοιμασία. Άρα το είχατε προετοιμάσει τις αναδοχές αυτές, τις βρήκανε αυτοί και τις προχωρήσανε. Πάτερ, εμείς εκπαιδεύαμε τις οικογένειες. Άλλους. Ακόμα και υπαλλήλους. Για την αναδοχή. Γιατί είχαμε την εμπειρία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάτε να ξαναγυρίσουμε λίγο γιατί φύγαμε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αυτό το κτίριο, αυτό το οποίο είναι το στρατηγείο της καταστροφής σας, πότε το εγκαινιάσατε? Ποιο έτος? Θυμάται κανείς από εσάς? Δεν θυμάμαι. Το 2008 το εγκαινιάσατε. Άρα, πάτε, πώς το χτίσατε αυτό? Αυτό να σας πω, Πάτερ, είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό, όπως θα σας πω. Παρόλο που δεν είχαμε τα κτίρια, τα χρήματα, δεν είχαμε τα χρήματα να αγοράσουμε το κτίριο, έλεγα στη συνεργάτη μου, τη μακαριστή, τη Μαρίνα, λέω δεν αντέχουμε πια εδώ να... Και άρχισα να ψάχνω για κτίρια χωρίς να έχω τα χρήματα. Αυτό μ' αρέσει. Έψαχνες για χρήματα, ναι. Έψαχνες για το κτήματα, για να αγοράσεις, χωρίς να έχεις τα χρήματα. Χωρίς να έχω τα χρήματα. Ναι, ρε, αυτό λέει ο χριστιανός. Αυτό. Γιατί λες, ο Θεός αν το θέλει θα αυτό το κάνει. Και ξέρετε, Πάτερ, έλεγα, λέω Θεέ μου, εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Άλλο πια εδώ μέσα δεν χωράμε, δεν πάει άλλο. Ναι, Πάτερ. Λοιπόν, εδώ. Και άρχισα και έψαχνα για καιρό, να βρούμε ένα κτίριο. Ναι. Και πράγματι, όταν πήγαμε σε αυτό το κτίριο που ήταν ιδιοκτησία του Κέσσαρη, που έχει τα κοσμήματα τότε, ναι. Αυτός εκεί πέρα, πήγαμε, το είδαμε, με είδε και μου λέει, έχετε εσείς τα μπικικίνια, τα χρήματα, παπά, να μάθεις να μιλάς εκεί κολονιακότικα, αυτή τη γλώσσα. Τα μπικικίνια τα έχεις, σου είπε, ο Κέσσαρης. Ναι, λέω, ναι, τα έχουμε. Λες και ψέματα, παπά μου, ε. Δηλαδή, μπράβο, να τα βρούμε, ναι. Τι να του πω. Ναι. Ότι, αλλά ξέρετε, μου έκανε αυτός ο χώρος, γιατί ήταν ενιαίος, ναι. Ήταν φλάτο. Και μπορούσα να τον οργανώσεις. Και μπορούσαμε όπως, να αναπτύξουμε μεγάλο πληθυσμό. Όπως, Πάτερ, τους έκανε και αυτός ο χώρος τώρα, και εκεί που είχες τα γυμναστήρια, παπά, τα έχεις για να γυμνάζεσαι εσύ. Τα γυμναστήρια, Πάτερ, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Το γυμναστήριο αυτό έγινε γιατί, όπως είπαμε και στις αρχές, το έργο ξεκίνησε δημιουργώντας ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ναι, Πάτερ. Και βάσει των ομάδων και το νόμο του συγκεκριμένου, πρέπει να έχεις γυμναστήριο όπου θα μπορούν τα παιδιά να προετοιμαστούν για τους αγώνες. Για τα πρωταθλήματα, Πάτερ. Ναι, και είχαμε ολόκληρο. Άρα, πρόγραμμα, γιατί και έχουμε προγράμματα με εθελοντές που είχαμε και για αγόρια και για κορίτσια συνεχόμενα όλη τη μέρα, Πάτερ. Όπου ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά και από όλα τα μέρη γύρω-γύρω και γυμνάζονταν δωρεάν. Αυτή τη στιγμή τα πέταξαν όλα έξω. Ναι, δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα όργανα. Πάτερ, ποιος τα αγόρασε? Ποιος σας τα έκανε δώρο? Πώς τα αγοράσατε? Το κτίριο, τα γυμναστήριο. Πώς τα αγοράσατε? Το γυμναστήριο αυτό έγινε δωρεά από ένα σύλλογο της Αμερικής. Ένα χριστιανικό σύλλογο. Της Αμερικής! Αυτός ο σύλλογος δεν είχε ακούσει ότι υπάρχει γυμναστήριο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή? Δεν έπρεπε να κάνει και εκεί κανένα δώρο? Γιατί το έκανε σε σένα? Γιατί είδε τόσα παιδιά. Μπράβο, ρε, τα πάτε. Οποία, ναι. Εμείς μαζεύαμε στην ουσία από το δρόμο. Ήταν παιδιά τα οποία, Πάτερ, δεν πήγαιναν σχολείο. Και όταν όμως μπαίναν στην ομάδα, αν μπορείτε να το φανταστείτε, πήγαν παιδιά. Πάτερ, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το φανταστώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Βέβαια. Που ο γονιός δεν τα έστελνε το παιδί στο σχολείο. Όταν όμως μπαίνανε στις ομάδες, μέσα από την ομάδα εμείς, ναι. Μαθαίναμε στο παιδί ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις, να πας και στο σχολείο, θα σε διαβάζουμε εδώ θα είναι το φαγητό σου, το μεσημεριανό. Ξέρετε, πάτε, πώς κάναμε το συσίτιο για τα παιδιά. Πώς. Το μοναδικό συσίτιο για παιδιά που υπήρχε στην Αθήνα. Έβλεπα όλα αυτά τα παιδιά που πηγαίναν στο σχολείο, αλλά στο σπίτι τους δεν υπήρχε φαγητό. Η μαμά που είχε μαγειρέψει. Ναι, πάτε. Καταλάβατε. Οπότε απ' έξω, όταν γελάγανε, μου γελάγανε και τα δόντια τους όλα ήταν σάπια, κίτρινα, το χρώμα τους δεν τρέφονταν σωστά. Ναι. Οπότε το πρώτο πράγμα που ξεκίνησα να κάνω, να δω πώς θα φτιάξουμε κάθε μέρα ένα σπιτικό φαγητό. Μαγειρεμένο φαγητό, όπου μόλις τα σχολάει, ναι. Να έχει να φάει. Μετά όμως έμαθα ότι στο σπίτι, εφόσον δεν λειτουργούσε πια το σπίτι, ότι δεν πήγε και κανείς να τους διαβάζει. Οπότε μετά βάλαμε
και τους εθελοντές να τους διαβάζουμε. Μάλιστα. Και μετά από αυτό, πολλοί μάνες και με τα παιδιά τους, που ερχόντουσαν να πούνε το κρατάς μέχρι να μπορώ εγώ να βρω δουλειά κτλ. Ή πόσες μητέρες που αλλάξαμε τις αίθουσες διδασκαλίες και τις κάναμε πάτερ, τους πρώτους κοιτώνες για τις έγκυες, για να μπορούν να γεννήσουν. Ναι, όταν βγάλαμε τα θρανία. Στη Λέινορμαν το κάναμε αυτό. Ναι, πάτερ. Έβγαλες τα θρανία και τα έκανες, να σου πω, αυτό μοιάζει με τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας στην Αλεξάνδρεια, πάνω από τις Ελεήμονες, δεν το ξέρω εγώ αυτό, το έχω μάθει τελευταία, εκτός από αυτά έκανε και λοχεία, λοχευτήρια, κάπως έτσι τα έλεγε, για να μπορεί η γυναίκα και να γεννήσει και να περάσει το χρόνο της λοχείας της, πάτερ. Πάτερ, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Περισσότερες μητέρες. Ναι, δεν μας νοιάζει, ναι, πάτερ. Οι οποίες ήταν έξω από την πόρτα μου. Ναι. Καταλάβατε. Με είχαν καλέσει κάποτε στην Αρχιεπισκοπή, να σας το πω αυτό. Να μου το πείτε. Εμένα. Λοιπόν, στο λαό. Εγώ τα ξέρω, παπά. Μου λένε, τι δουλειά εμείς έχουμε με αυτούς. Α. Δηλαδή. Α, πατέρα Τόνιε. Το πράγμα κοντά. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα με αυτούς που είναι έτσι, που είναι αυτό, που είναι. Κάποιοι είναι αλήτες, κάποιοι είναι αυτά. Τι λέτε, κάποιοι... καλέ. Λέω, εδώ λέμε ότι είμαστε πατέρες. Πατέρ, είναι. Είναι έξω από την πόρτα μας. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη δυναμικότητα το έργο αυτό, είπα σε κάποιον εκεί μέσα. Και δεν κατάλαβε. Μου είπε, τι μπορούμε εμείς να υποφεληθούμε από όλη αυτή την κατάσταση. Να υποφεληθούμε. Ναι, δηλαδή, τι μπορούμε εμείς σαν εκκλησία να προσμένουμε, λέει. Τι να προσμένουμε. Αυτούς. Επειδή οι άνθρωποι κάποιοι... Είναι μουσουλμάνοι. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι, ήταν σε αθλία κατά... Με τον Χριστό ποιος πάει, τι να υποφεληθεί. Φτάνει, παπά, μην μου λες άλλα, γιατί δεν μπορώ να στενοχωριόμαστε και αυτοί που τα ακούνε και θαράζονται και αυτοί. Άκουσε, παπά μου, ξαναγυρίζουμε τώρα. Πώς το χτίσες αυτό? Πρέπει να το τελειώσουμε, γιατί εκεί μετά έφτιαξες πολύ ωραία εστιατόρια, έφτιαξες, είχες τη δυνατότητα πια να κάνεις πολλές μερίδες να μαγειρεύονται κτλ. Σε παρακαλώ να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτού του πρώτου, αυτού τώρα που το έχουν καταργήσει και που το έχουν αυτοί για, πώς το λένε, αυτό διευθυντήριο, να το πούμε. Αυτό το κτίριο με κάποιες οικονομίες δικές μας από τον κόσμο, δηλαδή, που βοηθούσε και στήριζε, επίσης τη βοήθεια της κυρίας Βογιαζίδου της Αλεξάνδρας. Αυτό θέλω να μου πεις, παπά. Η οποία είναι εφοπλίστρια η κυρία αυτή. Και... Η οποία λένε ότι ερχόταν έτσι ταπεινά και σε παρακολουθούσε το έργο σου και ήθελε πρώτα να εξετάσει τι άνθρωπος είσαι και δεν θέλω να πω όλη τη σκηνή πώς γινόταν και αφού το είδε το έργο σου κανένα χρόνο και είδε πώς έχεις αυξηθεί και δεν μπορείς να βοηθήσεις, σε κάλεσε και σου είπε, πάτερ Αντώνιο, να σε βοηθήσω. Αλλά δεν σου τα έδωσε όλα τα λεφτά, σου είπε, θα βάλεις κι εσύ, θα βάλω κι εγώ. Το κτίριο, ναι, είχε και όταν... κάναμε και κάποιους μαραθωνίους, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, βοηθήθηκατε, πάτε, ναι. Και δώσατε και φτιάξατε το αυτό το πράγμα. Ευρώ, ήθελα να πείτε το όνομα της γυναίκας αυτής, πάτε. Διότι πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αρπάχτηκε και η περιουσία, αυτή ήταν εφοπλίστρια η κυρία. Και είναι. Άρα αρπάχτηκε και η περιουσία που έδωσε κάποιος. Και δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα. Εμένα με καλεί ένα ορφανοτροφείο και μου λέει, πάτερ Βάκη, σας παρακαλώ, θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, να βάλω τα παιδιά, γιατί δεν χωράνε κτλ. Και θέλει ένα ποσό. Εγώ το ποσό αυτό από τον κόπο μου και τον ιδρώτα μου το έχω μαζεμένο. Γιατί εγώ, πάτερ, ζω, όπως ξέρετε, από τη μισθοδοσία μου. Δεν έχω χρήμα. Λοιπόν, αλλά κάνουμε οικονομία με την παπαδιά, να κάνουμε ό,τι έλος μπορούμε. Και μου τη είπα, κυρία μου καλή, εγώ να έρθω και να σου δώσω τα χρήματα, να αγοράσεις εσύ ένα και να το γράψεις στο ορφανοτροφείο, θα έρθει αύριο οποιαδήποτε δόμνα της εποχής της άλλης, δεν ξέρω πότε, και θα στο πάρει. Εγώ δεν το δίνω. Εγώ να δουλέψω για το ελληνικό κράτος και που το έχω πληρώσει και τους φόρους και όλο δεν το δίνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσοι σας τα δώσανε είναι πολύ εξοργισμένοι. Διότι σου λέει, εδώ μας αρπάξανε αυτό που είπατε. Και αυτή η κυρία δεν το έδωσε για να το πάρουν έτσι. Το έδωσε για να διακονήσει τη δική σας. Λοιπόν, ακούστε με, πάτε. Και εγώ τους είπα, όχι, θα μου φέρετε τα παιδιά εδώ και θα αγοράσω σε 4 αδέλφια ένα σπίτι. Καταλάβατε τι λέω. Θα τους το δώσω τον ιδίο να το έχουν. Όχι να έχετε. Πόσα σπίτια έχετε, πάτερ, από τις δωρεές των ανθρώπων? Περίπου πόσα σπίτια έχετε? Περίπου.
300 σπίτια. Έχετε 300 σπίτια δωρεές, οι οποίες δωρεές όμως δεν έγιναν γιατί προσπαθήσανε να δείξουν ότι τάχα μου και έγκαν. Ο καθένας ερχόταν και άμα ήθελε άφηνε κάτι. Κανείς δεν πλησίαζε κανέναν για τίποτα. Λοιπόν, αυτή μια κατηγορία ήταν ότι τάχα και τις μαμάς μου τις πήραν εκείνο. Εν τω μεταξύ, αν πραγματικά είχε συμβεί αυτό, έπρεπε η καινούργια διοίκηση να αρχίσει και να λέει: για ελάτε, όποιο σα τα πήρε ο παπά με αυτόν τον τρόπο να τα δώσετε. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ ότι τα γυρίζουν πίσω. Μια χαρά τα κρατάνε. Πάτερ, έχετε κάποια. Πάτερ, όλα αυτά τα σπίτια δεν μα τα έδωσε ο κόσμο μαγικά, γιατί ξαφνικά η Κιβωτό προέκυψε από μόνη τη. Είναι καταληπτό αυτό, έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτό. Ο κόσμο αυτό γνώριζε το έργο, αγαπούσε το έργο, ήξερε εμένα, με εμπιστεύονταν και δεν άφηναν τίποτα και σε κανέναν, σε κανενό στα χέρια αν δεν ήμουνα εγώ. Ναι, πατέρα. Καταλάβατε, πάτερ, ήταν η προσωπική μου εργασία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς δεν είχαμε, φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε προσωπικό χρόνο. Προσωπική ζωή. Προσωπική ζωή. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Και ο κόσμος έβλεπε το έργο. Έβλεπε το μεράκι, έβλεπε τη χαρά και τη, ναι, και τη δημιουργία. Ένας από και επέλεγε εμάς να δωρηθεί αυτός. Πάτερ Αντώνη, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, ας πούμε, στο Βόλο, ήταν ο κύριος, πώς το λένε τον καλό τον άνθρωπο αυτόν που έχει κύριος Κώστας Ολούλης. Ο κύριος Κώστας Ολούλης, ο οποίος επέλεξε σένα, αφού έμαθε το έργο σου και ο οποίος προς τιμή του ομίλησε για σένα πολύ θετικά σε μια εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να λαμβάνουμε δόξα παρά των ανθρώπων, παρά μόνο από τον Θεό. Λοιπόν, ο άνθρωπος σε κάλεσε και σου είπε: Πάτερ Αντώνη, για κάποιους λόγους που εγώ θέλω να μεταφερθώ στην Αθήνα, θέλω να σας το δώσω αυτό. Αυτό περίπου θα έκανε κανένα 6-7 εκατομμύρια, 8 πόσο έκανε. Εσείς είχατε τη δυνατότητα να δώσετε ένα μικρό ποσό στον κύριο Λούλη και μετά το υπόλοιπο σας το έδωσε δωρόν. Και σας εμπιστεύτηκε να σας δώσει αυτό το μεγάλο κτίριο στο Βόλο με όλα αυτά που έχει, τα σήμερα μαρτυρούντα. Ο ίδιος άνθρωπος σας έδωσε και κάτι άλλο, νομίζω, σε ένα άλλο μέρος. Πώς λέγεται? Στον Άνω Βόλο. Στον Άνω Βόλο και αυτό. Αυτό το ένα ήταν στο Δημήνη και το άλλο στον Άνω. Στο Δημήνη ξέρουμε τι γίνεται, υπάρχει εκεί πέρα. Εκεί καταστρώθηκε το σχέδιο της καταστροφής σας. Εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε παρακάτω αυτό. Το άλλο το κτίριο που είναι κορίτσια, τι ήταν στο άλλο κτίριο αυτό? Στο Βόλο, λέτε? Ναι, στο Βόλο. Υπάρχουν δύο κτίρια, είπαμε. Ένα στο Δημήν και το άλλο. Και το άλλο στον Άνω Βόλο. Τι γίνεται αυτό στον Άνω Βόλο? Αυτό τώρα έχει κλείσει. Έκλεισε. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος έδωσε την περιουσία του αυτή, η οποία είναι μεγάλα ποσά. Να σας πω κάτι, πατέρα Αντώνια, για να ακούσει ο κόσμος. Αυτή η περιουσία σε κτίρια και γη. Εσείς με το απλό σας μυαλό, έτσι, καλά. Περίπου τι είναι, εκατομμύρια? Κάποια εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Πού νομίζετε, σε τι? Εγώ δεν θέλω το ακριβές ποσό, αλλά απλώς θέλω να μου πείτε σε αυτή την γκάμα περίπου αυτή η περιουσία. Γιατί δεν είναι τα 17 εκατομμύρια που τους αφήσατε και τώρα θα έχουν πάει 5. Δεν είναι αυτά. Αυτά τα κτίρια και η γης που έχει την αξία, αυτά περίπου, πάτε, τι είναι, πέστε μου. Βλέπετε. Είναι πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, πάτερ. Περιουσία η ακίνητη της Κιβωτού, την οποία, ξέρετε, πάτερ, εμείς δεν την παραλάβαμε από κανένα άλλο διοικητικό συμβούλιο πριν, αλλά τη δημιουργήσαμε με τον κόπο μας 25 χρόνια, αρρωστήσαμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του έργου αυτού. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να μπορέσω... Ομοιάζεται όπως κάνανε οι παλαιοί κτήτορες των μονών, οι οποίοι φτιάχναν τα κεντρικά κτίρια και λέγανε: το μοναστήρι, αν δεν πάρουμε και ένα κτήμα στις Παραδουνάβιες, άμα δεν πάρουμε και ένα κτήμα στη Μόσχα, άμα δεν πάρουμε και ένα κτήμα στην Καπαδοκία, την ώρα που η Μόσχα είναι ελεύθερη, θα μας δίνει η Μόσχα τα συντηρητικά του μοναστηριού και των έργων της Μονής. Σωστό. Καταλάβατε. Σωστό. Άρα, χωρίς να το καταλαβαίνετε, εφαρμόζατε ένα βυζαντινό δίκαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σωστό. Και τι κάνατε? Θελήσατε να αφήσετε μία πρίκα.
πρίκα. Πες τη λέξη, ρε παπά. Ναι, ναι, σωστά. Τι θέλεις, να πρικήσεις την Κύπρο. Ναι, 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 αυτό, πατέρ. Να μην καταρρεύσει ποτέ οικονομικά και με τα εισοδήματα που θα είχε, ακόμα και πουλώντας ένα κτίριο, μπορεί κάποια στιγμή να έχω μια πείνα και πρέπει να πουλήσεις κάτι, να μπορεί να συντηρηθεί για ένα μεγάλο διάστημα ο πυρήνας του έργου που είναι όμως, τα παιδιά. Να σας πω, πατέρ, ακόμα και την περίοδο της πείνας εκείνη που λέτε που υπήρχε μεγάλη οικονομική κρίση, ο κόσμος, το φιλότιμο του απλού κόσμου, μας βοήθησε και επεκτείναμε ακόμα πιο πολύ το έργο. Θέλω να πω... Άρα λοιπόν, πάτερ, θέλω να σου πω κάτι. Γιατί από τον τρόπο έχεις επηρεαστεί και λιγάκι από τα σύγχρονα πράγματα. Πρέπει να κατανοήσεις κάτι. Ο λαός του Θεού, ο οποίος λαός του Θεού, είναι ο λαός ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτός είναι ο λαός του Θεού. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στις παρυφές της Εκκλησίας. Αυτούς η Εκκλησία ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτούς. Τους άφηνε και αδέσποτους και ποτέ δεν έδιναν χρήματα στην Εκκλησία. Πρέπει άπαξ και διαπαντός να μάθουν όλοι ότι εσένα, εσύ δεν έπαιρνες τα χρήματα της Εκκλησίας. Εσένα σου δίνανε χρήματα αυτοί που δεν θα δίνανε ποτέ χρήματα στην Εκκλησία. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι παπά. Και αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία της Κυβωτού. Που όλοι τη ζήλευαν, θα έλεγα. Ναι, βέβαια. Ότι υπήρχαν άνθρωποι που έδιναν παραπάνω από αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Ναι. Και σε κάποια στιγμή έλεγα, όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το πάρω το αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, μου λέει, θα το πάρεις... Και ξέρεις, και στο τέλος μου λέγανε, εγώ πάτε, δεν ούτε στην εκκλησία πάω, ούτε, αλλά αυτό που κάνετε, εμένα με συγκινεί. Ακριβώς. Και θέλω να βοηθήσω και τέτοια. Και του έλεγα, αδελφέ μου, ότι εσύ μπορεί να είσαι, λέω, πιο πολύ χριστιανός και δεν το ξέρεις από κάποιους άλλους. Και έτσι σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί, πάτε, ερχόντουσαν κοντά, ερχόντουσαν στην εκκλησία. Βέβαια. Ζητούσαν να εξομολογηθούν. Βέβαια. Και σιγά... Άρα έκανες και το πνευματικό έργο και εξομολόγηση και τα λοιπά. Εγώ και ο Θεός ξέρει πόσοι τέτοιοι άνθρωποι μπήκαν στην Εκκλησία. Ο Μαζουράκης είναι πνευματικό. Έχει εξομολογηθεί σε εσάς, πατέρα Αντώνια. Ο Μουζουράκης. Μουζουράκη το λένε. Ναι, ναι, και ξέρεις, πατέρα Αντώνια, σου είχα πει εγώ την ημέρα του γάμου του Μουζουράκη να πηγαίναμε. Ναι, ναι, ναι. Και θα πηγαίναμε. Το περίμενε. Θα σε έπαιρνα. Κάτι μου συνέβη. Ήμουν άρρωστος με COVID, δεν ξέρω. Θα σε έπαιρνα με μια άμαξα. Θα είχα νοικιάσει μια άμαξα στην Αίγινα. Και θα ήμασταν οι δυο μας θα ήμασταν και θα πηγαίναμε καμαρωτή, θα κατεβαίναμε, θα ήταν όλο το συνάφι των δημοσιογράφων εκεί, δεν θα λάβαιναμε μέρος, για να μην συγχύσουμε τους ιερείς. Λοιπόν, και θα καθόμασταν σε μια ακρούλα, θα τον ευλογούσε τον άνθρωπο και τα λοιπά και θα φεύγαμε. Η χαρά του θα ήταν, πιστεύω, και το έλεγε, εγώ από τους μόνους ανθρώπους που θέλω, θα ήταν, εμένα δεν με θέλει κανένας, αλλά τι να κάνουνε χωρίς τώρα δεν μπορούν και δεν μπορείς και πρέπει να πηγαίνουμε παρέ. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω, πατέρ Αντώνιε. Είπαμε και αυτά τα ωραία. Ναι, τώρα θέλω να μου πεις, να σε βοηθήσω ακόμα λίγο περισσότερο. Ωραία. Εκτίστηκε αυτό το κτίριο και τα λοιπά, σου αρχίζουν και σου δίνουν σιγά σιγά τα διάφορα διαμερίσματα, τα χωρίζεις περίπου στη μέση και εσένα πάντα το σχέδιό σου ήταν δύο. Ένα τα παιδιά που δεν είχαν κανέναν και ένα τα παιδιά που είχαν έστω μια μάνα ή ένα πατέρα. Τις μόνο γονεϊκές κοινωνίες. Άρα λοιπόν ο σκοπός σου ήταν πώς θα βοηθούν και το πιο φοβερό ήταν σε ενδιέφερε να συντηρηθεί η μάνα με το παιδί της. Αυτό πάρα πολύ. Ήθελες να χωρίσεις τη μάνα από το παιδί. Μα έτσι ξεκινήσαμε το πρόβλημα. Δεν είχαμε ποτέ παιδιά ορφανά ή μόνα τους εγκαταλελειμμένα. Δεν είχαμε στέγες φιλοξενίας παιδιών. Υπήρχε η μάνα με το παιδί και εκεί που βλέπαμε ότι ο γονιός είναι δυσλειτουργικός, στηρίζαμε με τις υπηρεσίες που είχαμε, με τον οβολό μας, με την προσοχή μας, με το νιάξιμό μας το γονιό αυτό τον καταρτίζαμε, τον φτιάχναμε, ούτως ώστε να μπορεί να μεγαλώσει εκείνος το παιδί. Ωραία. Του και όχι να καταλήξει σε κάποιο... Λες, πάτερ, τον καταρτίζαμε και τον φτιάχναμε. Είχες δηλαδή ανοίξει πολύ, είχες παιδοψυχολόγους, είχες λοιπόν ένα προσωπικό. Μεγάλο επιστημονικό προσωπικό. Πόσο περίπου ήταν, πόσα, εγώ ξέρω ότι τα έξοδά σου τα έχω υπολογίσει περίπου έτσι πολύ, όχι large, πολύ χαμηλά, γύρω στα 5 εκατομμύρια το χρόνο, 5,5, 6, 7 νομίζω είναι, αλλά εγώ να σου πω ότι είναι 5. Υπολόγισα το ρεύμα, που τα έχω πει και στην κυρία Ζήνα αυτά, σε μια εκπομπή. Λοιπόν, υπολόγισα το ρεύμα, υπολόγισα το ένφια,
των κτηρίων που πλήρωνες για αυτά τα οποία δεν φιλοξενούσες στους ανθρώπους. Γιατί ήταν κάποια που φιλοξενούσες και κάποια που νίκιαζες ώστε να έχεις κάποια εισοδήματα για να βοηθηθούν αυτοί που φιλοξενούν. Κυρίως να φιλοξενήσουμε, γιατί ο κόσμος, ναι. Πάτερ, που έδινε τους χώρους αυτούς, η μισθή, ήταν κυρίως για να μπορέσουμε να στεγάσουμε κόσμο. Υπολόγισα ότι η μισθή των υπαλλήλων, που δεν είναι και ένα τρομερό νούμερο, γιατί έχεις πάρα πολλά παιδιά, ήταν περίπου στα 750.000 με ένα εκατομμύριο, καταλαβαίνεις, ευρώ, έτσι, όχι, ένα εκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς, αλλά, περίπου τόσο, ναι, έχω υπολογίσει, πάτε. Και μ' αρέσει που δεν τα ξέρετε έτσι ακριβώς, γιατί μ' αρέσει δεν για να καταλάβω και κάτι άλλο. Εσύ, παπά, δεν ασχολιώσουμε με αυτό. Όχι. Εσύ είσαι μια πνευματική εποπτεία. Και μία ότι χωρίς εσένα κανείς δεν πιστευόταν να δώσει κάτι. Σωστά. Αυτό ήταν. Και επίσης είχες να καταρτήσεις. Δεν μου λες, παπά, για τους ναρκωμανείς πήγες κάπου. Έμαθες κάποια πράγματα, σε πήγανε σε μια μετεκπαίδευση. Τι έκανες? Ναι, είχαμε εκπαιδευτεί στο ΚΕΘΕΑ. Κάποιοι ιερείς που επιλέγησαν εκεί για να εκπαιδευτούμε, να γίνουμε σαν γέφυρες, όπως λέμε, στα προγράμματα απεξάρτησης, εμείς που είχαμε σχέση με αυτή την Εωρία. Αυτή η ιερή ήταν η Εκκλησία. Της Αρχιεπισκοπής. Η Αρχιεπισκοπή και άλλο έργο λοιπόν, στο οποίο παρακολουθήσατε εσείς, αλλά εσείς είχατε την ευχέρεια λόγω των παιδιών να το εφαρμόσετε. Έτσι, πάτερ. Ναι, ναι. Ναι. Ενώ οι άλλοι ιερείς μπορεί να μας επέλεξαν, γιατί ερχόμουν σε επαφή με παιδιά που είτε ο αδερφό του, ο αδερφό του, είτε η μάνα του, είτε ο πατέρα του. Κάποιο πάντω ήταν μέσα στο πρόβλημα. Ωραία. Προχωράμε, τελείωσε αυτό το κτίριο, προχωράμε, κάνετε. Τώρα θέλω να μου πείτε, οι εθελοντές, γιατί έχετε τους εθελοντές. Οι εθελοντές, πάτε, είχαν 2-3 κομμάτια μεγάλα. Το πρώτο κομμάτι ήταν όταν ένα παιδί ήταν άρρωστο, να έρχονται το παιδί στον γιατρό, ας πούμε. Και αυτό. Μια... Εάν είχε κάποια άλλη υπόθεση, ναι, ναι, ναι. Το παιδί να το πάνε. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα ξέρω. Εσείς απλώς έχετε, είναι όλο το έργο μπροστά σας και σας τρελάνε. Εγώ έχω λίγο μαθηματικά και τα έχω σκεφτεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, από πού ερχόντουσαν αυτές που μαγειρεύανε, πάτε? Από όλα τα μέρη της Αθήνας. Και από ποια μέρη? Ποια από, μέρη? Από την Ελευσίνα, ξέρω, Μάντρα. Άντρα. Σηκωνότανε το πρωί και φεύγανε με το λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι. Και πάτερ, αυτή την υπεραξία αυτών των ανθρώπων που τη δώσανε για το Χριστό και για το έργο σου εκεί πέρα, για να μην χρειαστεί να παίρνεις μαγείρισες και να πληρώνεις, με αποτέλεσμα τα 10 λεφτά, τις 10 δραχμές της μαγείρισσας να τις βάζει άλλη με τον υδρότα της και αυτός ο υδρότας να μπαίνει για να φάει ένα παιδί ακόμα. Ναι, πολύ έτσι ωραία τα λέτε, πάτερ. Ναι, έτσι έγινε. Και να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό, ότι όλα αυτά τα έργα που φτιάξαμε, τα κτίρια, τις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν, έγιναν με πολύ λιγότερα χρήματα από ότι κάποιος άλλος θα ήθελε να χτίσει αυτούς τους χώρους και αυτά τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος έκανε πάντοτε σε εμάς την καλύτερη τιμή και έτσι με αυτόν τον τρόπο κερδίζαμε πολύ περισσότερα. Ναι, γιατί σας έκανε υποχωρούσε. Ακριβώς, και ο πιο άνθρωπος έργου. Και ο πιο σκληρός έκανε υποχώρηση. Λόγω του έργου. Πάτερ, αυτό είναι το ένα έργο. Σας έδωσαν μία κατασκήνωση στη Ραφίνα. Ναι. Σας την έδωσε ένας σύλλογος. Ένας σύλλογος. Αγίου Κωνσταντίνου εκεί στον Κολονό. Ναι, 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 ναι. Γιατί σας την έδωσε? Είχε πάει στην εκκλησία και τη το έλεγε και δεν είχε να το κάνει τίποτα. Ναι, δεν είχαν παιδιά και δραστηριότητα τέτοια. Και τι λέει, έρχεται σε σένα και σου λέει, πάτερ Αντώνη, έχω μία μεγάλη έκταση στη Ραφίνα. Ζούγκλα. Ζούγκλα, ναι. Ήταν τότε. Έχω μία ζούγκλα, γιατί ήταν ζούγκλα, και σας τη δίνουμε, πάτερ Αντώνη, με ένα χρυσιδάνιο. Χρυσιδάνιο σας το έκανε. Έχει μέσα εκκλησία. Αυτό, πάτερ. Ναι, η εκκλησία είχε μέσα, πάτερ. Άγιο και εκεί τον Άγιο Γιώργη είχε. Ναι, ναι, ναι. Πάλι αυτός ο Άγιος Γιώργιος. Ναι, ο Άγιος Γιώργιος που είναι ο προστάτης και των μουσουλμάνων να καταστρέψει όλες τις διαβολές των ανθρώπων. Και σου εύχομαι από την καρδιά μου. Πάτερ, το σέβονται τον Άγιο Γιώργη. Ποιοι, οι μουσουλμάνοι. Το ξέρω. Γι' αυτό και πολλές εκκλησίες παίρνανε το όνομά του γιατί σωθούνε. Τον φοβούνταν. Άρα και εκεί όλος τυχαίος. Και όμως ο Άγιος Γιώργης ξυλώθηκε. Ο Άγιος Γιώργης εδώ στην Αθηνά. Θα τα πούμε αυτό το δικό μας εδώ στη Ζήνοδο. Δεν στεναχωριέσαι, πάτερ. Έχουμε φωτογραφίες για αυτά να τα δείξουμε. Και δεν τον ξύλωσαν. Θα πω εγώ. Τον ξυλώσανε και μελλοντικοί αρχιερείς τον ξυλώσανε. Τότε δεν ήταν αρχιερεύς. Θα τα πούμε αυτά. Εγώ δεν θα λυπηθώ τώρα. Διότι όσο αρχιεπίσκοπος ο πατέρας μας εδώ και ένα χρόνο δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα. Είπαμε να θα σιωπήσουμε.
από την ώρα που ασχοληθήκανε ξανά για να σας και να σας πούνε «Ελάτε σαν καλό παιδί στον μπαμπά σας να πείτε τι έχετε κάνει και εμείς θα σας συγχωρέσουμε». Λοιπόν, επειδή πάτερ Αντώνιε δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και μόνο έχεις προσφέρει στην εκκλησία, δεν χρειάζεται κανείς να σε καλέσει για να πας να πεις τι έχεις κάνει. Και αφού η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Το μόνο τηλέφωνο που δέχτηκα και το λέω με πικρία, ναι, είναι από το γραφείο προσωπικού για να μου πούνε ότι μου μειώνουν το μισθό. Δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι το νιάξιμο, ας πούμε, εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται. Άκουσα... Πάτερ Αντώνιε, δεν θα πούμε κάτι άλλο, θα με συγχωρέσετε, διότι εγώ σέβομαι πολύ την Εκκλησία και την αγαπώ. Ξέρω ότι μερικές φορές είναι μητριά, αλλά μπορεί και εύκολο όπως είναι μητριά. Πάτερ Αντώνιε, να σας πω κάτι. Και το λέω και επ' Εκκλησίας. Την πίκρα μου, πατέρα. Την πίκρα σου να πεις. Πες την πίκρα σου για να ακούσω. Θα έπρεπε να μ' ακούσει κάποιος να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει «Έλα ρε άνθρωπε, τι ακούω για σένα». Τόσα χρόνια εμείς το έργο που κάναμε ήταν... Και της Εκκλησίας, γιατί στο δικό... Όχι εγώ... και της Εκκλησίας, πάτε. Της Εκκλησίας. Ήτανε της Εκκλησίας, ακριβώς. Πάτε. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε εμένα... οι σύνοδοι, ούτε μόνον οι σύνοδοι, ούτε μόνον οι αρχιερείς. Και τώρα πάνε να με πάρουν να δείξω ότι ξαφνικά εγώ δεν ήμουν. Ναι, πάτε, εγώ θα σου πω, εσύ δεν ήσουν της Εκκλησίας. Η Κιβωτός όμως, επειδή δεν πέρναγαν τα χρήματα... Και είπες, η περιουσία τι είπες, από τι είπες. Το Λούκι. Δηλαδή, όταν ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι σε καλούσε. Γιατί εγώ δεν θα ήθελα να το θίξω, αλλά αφού το θίξεις, μου λες, πάτερ, σε καλούσε ο Αρχιεπίσκοπος και σου έλεγε, πάτερ Αντώνιε, να το θέσεις το έργο κάτω από την Εκκλησία, ενώ εδώ είναι κάτω από την Εκκλησία το έργο, γιατί όταν έχεις το αντιμήνυσιο, όταν έχεις αυτά, όταν έχεις εκείνα. Α, και κάτι άλλο, πάτερ. Πόσες μερίδες για την Αρχιεπισκοπή ετοίμαζες και τις μοιράζανε για τους πονεμένους της Αθήνας? Κοιτάξτε, μου είχαν ζητήσει την τεχνογνωσία πάνω στο κομμάτι των συσιτίων, διότι εμείς τότε είχαμε αυτό το πολύ μεγάλο σίτιο στη Λένορμαν και με κάλεσαν και είπα ότι ναι, ό,τι θέλετε θα σας πω πώς το οργανώνουμε με τις καρτέλες για να μην γίνονται διάφορα και πέντε φορές ο καθένας. Βοήθησα σε αυτό το κομμάτι, αλλά μετά μου είπαν ότι δεν χρειάζεται. Αφού έδωσα και εγώ ό,τι μπορούσα από τη δική μου την πλευρά, μετά το τρέξανε κανονικά εκείνη. Εμείς μαγειρεύαμε στη Λένορμαν. Τα δίνατε αυτά στον κόσμο εκεί. Ναι, ναι, στον κόσμο εκεί. Δεν πήγατε. Αλλά έδωσα όλη την τεχνογνωσία πώς να στηθεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα, πάτε. Αλλά δεν ζήτησα κάτι άλλο για μένα. Λέω, εννοείται, εγώ δεν θέλω, λέω, να φαίνομαι πουθενά. Α, μπράβο. Από εκεί και πέρα, ναι, αφήστε με, εγώ δεν έχω χρόνο. Τώρα. Έχουμε ξαφνικά ένα πρωινό σε αυτή την κατασκήνωση, ένα βράδυ μάλλον σε αυτή την κατασκήνωση, έρχονται οι δήμαρχοι της Πογωνιανής και τα λοιπά και σας προτείνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό εθνικό, ναι, πρόβλημα. Ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό? Ότι στην Πογωνιανή, εκεί πια, στην περιοχή, παραμεθόριο περιοχή, στα σύνορα με την Αλβανία, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν υπάρχει σχολείο. Δεν υπάρχει σχολείο. Και το σχολείο ότι δεν υπάρχει ζωή, και άρα αυτές οι περιοχές, σαν να τις κάνουμε, πώς λένε αυτές τις ζώνες, κάτι ζώνες, πώς λένε αυτές, γκρίζες ζώνες. Και άρα λοιπόν... Και όντως ήταν έτσι. Το ξέρω, πάτε. Γιατί όλα τα κοπάδια και τα λοιπά από πίσω ερχόντουσαν κανονικά στα χωριά, εφόσον δεν υπήρχαν κατοικοί και χρησιμοποιούνταν κανονικότατα χωρίς κανείς να λέει το παραμικρό. Φτάνει, πάτερ. Έρχονται οι δήμαρχοι και σου λένε, θα σου δώσουμε, υπάρχει ένα κτίριο εκεί του Λάτσι, ποιο ήταν αυτό? Κάναμε αυτή την εκδρομή για να δούμε, ναι, και να μας ξεναγήσουν και τα λοιπά, και μου έδειξαν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μάλιστα, σε πολύ κακή κατάσταση, πάτε. Βέβαια. Το οποίο εμείς το ανακαινήσαμε με δικά μας χρήματα. Πού? Στα σύνορα ακριβώς. Στην Επιμεθόριο, όχι στην Παραμεθόριο. Στην Επιμεθόριο. Πάνω στο σύνορο. Το μισόβουλο. Υπάρχει μονοπάτι που περνάγανε τα λαφρέα. Κοιτάξτε. Δίπλα είναι. Δίπλα είναι. Η μισή πλαγιά είναι Ελλάδα και η από πίσω είναι
η Αλβανία. Ωραία. Για να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς ήμασταν στη μισή πλευρά αυτή. Ναι, και, με, και πίσω συνορεύαμε και με τα άλλα τα χωριουδάκια, τα οποία ήταν, είναι όλοι οι Έλληνες οι κατοικοί. Βορειοϋπηρώτες. Και με τον παπά είχαμε. Βορειοϋπηρώτες λέγονται. Βορειοϋπηρώτες. Ναι. Τώρα τι λένε, Νότια Αλβανία η δική μας. Τέλος πάντων. Πάτε, ναι. Μ' αρέσει το τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν μπορώ το τέλος πάντων. Ποιο όνομα του Θεού. Εμείς είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Και ό,τι μας περίσευε, πάτερ, παιχνίδια ήταν αυτά. Τα δίνατε στην Αλβανία. Αυτά. Καλώς είσαι. Τώρα ήταν αυτά. Καλά να πάθεις. Από πίσω, μα ήμασταν γείτονες. Από πίσω. Ναι, ρε πάτερ. Ναι. Καλά έκανες, ρε πάτερ. Ψήθαμε. Τι υπάρχει Αλβανός και Έλληνας και τέτοια. Όλοι είμαστε ένας του Χριστού. Και ειδικά και ακόμα και οι μουσουλμάνοι, ένα είμαστε, αδέρφια είμαστε, πάτερ. Απλώς εμείς έχουμε τη θεία λειτουργία στην οποία δεν μπορεί να μπει κανείς. Αυτό είναι. Σωστό. Όλα τα άλλα είμαστε, τα μοιράζουμε μαζί. Ο Άγιος Κονίτσης ο Ανδρέας. Σε απεδέχθη. Στη... Ναι. Δεν σας απεδέχθη πάτε. Ναι, ναι. Τι σου στην... επέτρεψε να κάνεις, πες μου. Ναι. Να πηγαίνεις, πού να λειτουργάς. Εγώ κανονική άδεια από την Αρχιεπισκοπή. Α, ζήτησα από τον ίδιο να το απαιτήσει αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ έτσι. Θέλω να έχω άδεια και επειδή οι περιοχές αυτές, ξέρετε πάτερ, είναι πολύ δύσκολες και δεν υπάρχουν πολύ κληρικοί. Όχι πολύ κάθε... κληρικοί, πάτερ. Ναι, είναι ελάχιστοι. Δυστυχώς είναι αλειτούργητοι. Και μαζευόμαστε εδώ 15 παπάδες σε έναν ναό. Ακριβώς. Και εκεί δεν έχουν παπάδες. Ακριβώς. Εντάξει, και εγώ, να λέμε τις αλήθειες. Ζήτησα κάθε φορά που επισκέπτομαι εκεί την περιοχή και τα παιδιά και την Κιβωτό. Να πάτε να λειτουργάτε. Να λειτουργώ στους δρυμάδες. Τον Άγιο Νικόλαο που υπάρχει εκεί, ένα χωριό το οποίο έχει ένα κάτοικο. Μάλιστα. Εμείς πηγαίναμε με τα βανάκια μας, πάνω από 100 άτομα, ανοίγαμε την εκκλησία, καθαρίζαμε την εκκλησία. Α, σαν το διαμάντι. Λειτουργούσαμε, κάναμε πανηγύρι, ναι. Και γινόταν, παίζανε τα παιδιά και οι φωνές τους, ξέρετε, που ακουγόντουσαν. Στο Λεβερχόντζα. Από πίσω. Ακριβώς. Και στα χωριά τα υπόλοιπα. Γινόταν ένας χαμός. Άρα από ζωή. Η Ελλάδα απλωνότανε. Άρα κάνεις και εθνικό έργο και δεν το θέλουνε, πάτερ. Ούτε αυτό το θέλουνε. Να το ξέρεις. Δεν πάνε να σου δίνουνε βραβεία. Στην Πογωνιανή ανοίξαμε το δημοτικό σχολείο. Καλά είναι. Συντηρούσαμε το γυμνάσιο που υπήρχε εκεί στην περιοχή. Τα μοναδικά σχολεία στην Επιμεθόνα. Εγώ θέλω, πάτερ, κάτι άλλο. Καλά τα έκανες αυτά. Με ενδιαφέρει κάτι. Ότι για να πας εκεί είχες την άνδρεια του Κονίτσης. Στην αρχή ξέρω. Πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες με την πρώτη φορά, διότι έχει. Στην αρχή να σας πω κάτι, να πω ότι με, λέγανε ότι είχα από πίσω το Σόρο και τη Μασονία και ότι είχα χρήματα και ξέρω εγώ και δεν μπορούσα, γιατί επειδή το λέει ο Αρχιεπίσκοπος, τι ότι λέει? Δεν ήταν μόνος του. Α, δηλαδή από είχε κάποιους άλλους, λέει, από πίσω. Ποιος να έχεις από πίσω, πάτερ, πες ποιον έχεις. Πες τον ποιον δεν έχεις. Μπορούσε να καταλάβει ότι από πίσω. Από πίσω ποιος είναι, πάτερ. Είναι μόνο ο Χριστός. Ναι, πάτερ. Και οι απλοί άνθρωποι, οι αγροί. Μήπως ο Χριστός όταν γεννήθηκε πήγε και το είπε στους Φαρισαίους και τους γραμματείς που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα. Πού το είπε, πάτερ. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα τόσο ναι, μεγάλο έργο. Γενεθλίων. Ότι ένα τόσο μεγάλο έργο δεν έχει προσκυνήσει και δεν έχει πουληθεί. Αυτό σε είναι. Μασονία, σε. Παπά μου, σε... Αν ήσουν στην Μασονία, δεν θα ήσουν σε αυτή την κατάντια σήμερα. Θα σε είχε σώσει στη Μασονία, πάτερ. Άρα και αυτό, και αυτό είναι έολο. Πόσες φορές έχουν πεθάνει, πάτερ, παραμονές Χριστουγέννων, με παίρνανε εμένα και μου λέγανε: εσύ που ξέρεις τον παπά, είσαι ο παπάς και θυμάστε εσείς. Και πέθανε. Καλό, ο παπάς ζει μια χαρά, εκεί είμαστε. Αυτό τον τα κάνανε παραμονές. Και τον κρατάνε. Τον έχουν στο ψυγείο και τον κρατάνε, όπως κράταγε η Φρυδερίκη τον Παύλο. Λοιπόν, θα τον κρατάνε, λέει. Το ξέρετε ότι παίρνανε. Πόσες φορές έχεις πεθάνει και ξέρετε. Σε παίρνανε και σου στέλνανε λουλούδια. Λουλούδια, πάτε. Το είπα στο καταλαβαίνετε. Το Σεβασμιότατο Νέας Ιωνίας που είναι τώρα. Ναι. Και του το είπα, του λέω πάρτε τηλέφωνο στην εκκλησία και ρωτήστε. Εντάξει, πάτε. Μη στενοχωριέστε. Θέλουμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο σε πολεμούσα. Δεν πειράζει. Ρώτησες και μου στέλνανε λουλούδια ότι έχω πεθάνει. Όχι μία φορά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Άκουσε να δεις. Αφού έγινες γνωστός θα τα τραβήξεις και αυτά. Δεν πειράζει. Καλά, τα πάθαινες, αφού ζήσεις, τι σε νοιάζει, δεν πάνε να σκάσουν. Σκάγανε αυτοί που ξαναβλέπανε. Αλλά ξέρετε, αυτό ήταν. Παθαίνανε κάτι τίση. Λοιπόν, άστο τώρα να γελάσεις και λιγάκι. Κάτσε να. Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω, γιατί πρέπει να σε βοηθήσω ακόμα λιγάκι να με βοηθήσει. Άρα είχαμε την ευλογία του Αγίου Κονίτσης. Μου λες, πάτερ, όταν πήγε στο Βόλο και σου δώσε την
Κάτσε, Ευαγγελιάκη μου, καλό, γιατί και εσύ τρέμεις. Λοιπόν, όταν πήγε στο Βόλο, Πάτερ, και ήρθε και πήρε του Βόλου τη μονάδα, ποιο ήρθε στα εγγένεια? Ο Σεβασμίωτατο, ο Ιγνάτιος, ναι, ο Δεσπότης. Σ' αγαπούσε ο Ιγνάτιος. Βέβαια, πήγαμε και πήραμε, πήγα και τον ενημέρωσα. Να σας πω, Πάτερ, κυβωτός του κόσμου, δεν είναι μια εκκλησιαστική οργάνωση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, που τι είναι, Πάτερ, βάσει... τι είναι, Πάτερ, μια μη κυβερνητική οργάνωση. Όχι όμως κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Μη κερδοσκοπική. Ακριβώς. Μη κερδοσκοπικού, ναι, χαρακτήρα. Άκου, παπά. Και εμείς δεν δημιουργηθήκαμε. Ποιος σου έδωσε, εντολή να τη φτιάξεις έτσι, πες μου. Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος το ίδιο έκανε. Ναι. Ποιος σου το είπε να το κάνεις έτσι, παιδί μου? Πήρα την ευλογία του πνευματικού μου, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Αυτός δεν στο είπε, Πάτερ, αυτό? Ναι. Και εγώ το ξέρω αυτό, το έχω διασταυρώσει. Και μάλιστα όταν πήγα στο γραφείο του Πρωτοσυγγέλου, μου λέει, μα εσύ έχεις κάνει μια οργάνωση η οποία δεν είναι μέσα στην εκκλησία. Γιατί ο Σωτήρας και η ζωή, ναι, είναι μέσα στην εκκλησία. Ναι, τέλος πάντων. Οργάνωση ήταν και αυτή. Τώρα το θυμηθήκανε. Χριστός και Παναγία. Λέω το έχω πει στο πνεύμα. Και ο Ζωή και ο Σωτήρας έχει περιουσίες τεράστιες. Ετοιμαστείτε κι εσείς. Θα σας πέσει κι εσάς η τέτοια, πώς το λένε, πώς λένε αυτοί, η άγκυρα να πέσει να τα πάρουν. Γιατί θα πούνε, αν πούνε μια μέρα ότι στο Σωτήρα έγινε αυτό στο σχολείο, με την ίδια τακτική μπορούν να τα πάρουν όλα. Είναι πολύ αδύσκολα τα πράγματα να ετοιμαστεί. Γι' αυτό μην κάνετε και σιωπάτε όλοι σας. Μας περιμένουν προβλήματα. Ό,τι κινείται και είναι στο χώρο της προσφοράς, αυτοί θέλουν να τα καταργήσουν όλα. Είναι κανείς εδώ? Περιποίηση, σκόνη, βρώμα, δυσοδεία. Σε ένα χρόνο. Εκείνος ήταν το κτίριο αυτό του Ερυθρού Σταυρού. Και ακούγοντας για το έργο του πατρός Αντωνίου, το δώσανε. Να ξέρετε κάτι. Γενικώς πρέπει να καταλάβουν οι παπάδες, οι δεσποτάδες, όλοι, ότι εάν δεν έχει συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων, δεν σε εμπιστεύεται κανένας. Ο κόσμος ζητάει να έχει συνέπεια μεταξύ έργων και λόγων. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνετε, είχε μια απόλυτη συνέπεια με τα έργα και τα λόγια. Αυτό λοιπόν είναι μια μορφή ενός έργου. Αυτό το κτίριο κατάντησε έτσι μέσα σε ένα χρόνο. Ήτανε φρεσκοβαμένο, φρεσκοπεριποιημένο κτλ. Τι είχε ετοιμάσει ο πατήρ Αντώνιος για αυτό το κτίριο εδώ? Πολυιατρείο, το καλύτερο πολυιατρείο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Είχε κάνει μία μελέτη και είχε βρει ότι η περιοχή αυτή στερείται ιατρών κλπ. Και ιατρίων, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα. Και αποφάσισε να φτιάξει αυτό το είχε, που ήταν για τα παιδιά, και είπε θα το μεταποιήσουμε σε πολυιατρείο. Για να το μεταποιήσει η πολυεθρία αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν γίνεται εύκολα αυτή η δουλειά. Έτσι λοιπόν έγινε μια απόλυτη συνεργασία με πολλούς καλούς πολιτικούς μηχανικούς και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο από χρόνια. Και ο πατήρ Αντώνιος είπε: Πάτερ Ευάγγελε, σε παρακαλώ να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας δώσουν όσα χρήματα πούμε για να μας φτιάξεις 6-7 ιατρία. Θα πάρεις τις προδιαγραφές, θα ρωτήσεις τα πάντα και θα αναλάβεις να το ετοιμάσεις. Είναι ο κόπος μου 4 και 5 χρόνων. Τι έκανα? Τα βλέπετε όλα αυτά? Όλα αυτά είναι δωμάτια εξεταστηρίων. Δηλαδή μέσα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι εκεί είναι το φαινομιατρικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Εκεί, δεν θυμάμαι τώρα και τους χώρους ακριβώς, το γυναικολογικό, παθολογικό, ορθοπαιδικό, πάμε καρδιολογικό, υπέρηχος καρδιάς. Επήραμε όλα τα μηχανήματα. Μέσα είναι όλα τα μηχανήματα. Τα πάντα είναι. Τα πάντα. Ήταν έτοιμο να γίνουν τα εγγένεια γύρω στις αρχές Δεκεμβρίου. Πέρσι. Τώρα, τι είναι μέσα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Δεν λειτουργήσε ποτέ για αυτόν τον σκοπό για τον οποίο ήταν. Yeah. Εθελοντές τους είχα βρει εγώ τους γιατρούς που πειθαρχόντουσαν. Την εποχή όλη την είχα εγώ. Με ποιοι θα εξυπηρετούνται εδώ πέρα? Όλος ο κόσμος. Φτωχοί. Όποιος είχε τίποτα. Και φτωχοί, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν που να πάνε, τα ιατρία κλπ. Έχουμε κάτω μικροβιολογικό για να παίρνουμε τα αίματα, ώστε. Έχουμε και φαρμακείο, το φοβερότερο. Έχουμε φαρμακείο, το οποίο φαρμακείο θα έδιδε ταυτόχρονα. Οι ασθενείς δεν θα πέρανε το φάρμακο να πάνε το γράψουν. Θα πέρανε από τα φάρμακα που είχαμε συμβεβηθεί με διάφορους τρόπους, είναι κλειστό. Ποιος θα εκαλείται να κάνει τα εγγένεια αυτού του έργου? Ο πατέρας μας, ο Αρχιεπίσκοπος. Ο πατέρας Αντώνιος, ό,τι έκανε. Το ήταν κάτω από την Εκκλησία. Και θα σας το αποδείξω και με άλλο τρόπο. Όλη η χαρά του πατέρα Αντωνίου ήταν να συμμετάσχει η Εκκλησία συνολικά.
Να έρθουν εδώ παπάδες, να πάρουν σχέδια, να δουν πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα έργα στις δικές τους ενορίες. Μάλιστα προς τιμή του Αρχιεπισκόπου, όταν πρωτοβγήκε, είπε ότι θέλουμε να κάνουμε κυβωτούς σε κάθε εκκλησία. Έτσι είχε πει. Υπάρχει καταγραμμένο. Τώρα, γιατί θέλουμε να την κλείσουμε αυτή, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν το έργο είναι του πατρός Αντωνίου. Εγώ έχω κάνει δύο κόπους μεγάλους. Ο πρώτος κόπος και η πρεσβυτέρα μου ήταν ότι εξετάζαμε τα παιδιά. Εδώ όταν μέναν τα παιδιά, ερχόμασταν τη νύχτα 3 η ώρα, 4 η ώρα, 5 η ώρα. Όποτε μας φωνάζανε, ερχόμασταν εδώ να δούμε παιδιά που είχαν πυρετό, 40 πυρετό. Και δεν είχε ένα παιδί 40 πυρετό. Εδώ ήταν δωματιάκια, τα αγόρια. Λοιπόν, εδώ ήταν παιδιά που είχαν 40 πυρετό και τα 10 παιδιά. Για εξέτασε 10 παιδιά. Γιατί τα έκανα εγώ αυτά? Για τον Χριστό, μακαριότατε, για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία, είμαι εκκλησιαστικός άνθρωπος. Επρόσφερα αυτό το έργο. Μακάρι, μακαριότατε, να μου είχατε πει, Πάτρε Ευάγγελε, έχω ένα τέτοιο και έλα να κάνεις τη δουλειά. Με όλη μου τη χαρά, μακαριότατε. Και δεν πήρα ποτέ μία δραχμή, μακαριότατε. Καλά Χριστούγεννα. Αν πάει, πήγαινε τώρα, πηγαίνετε τώρα στην Κιβωτό, τώρα πηγαίνετε, πάρτε φωτογραφία πώς είναι η Κιβωτός και φέρτε τη εδώ. Ξέρετε πώς είναι? Σκοτάδι μαύρο ταραχνό που σήμερα είναι οι παραμονές των Χριστουγέννων και γινότανε της κακομήρας. Λάμπανε τα πάντα από τα φώτα μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλά τα κάνεις. Η Εκκλησία όμως δεν έχει δουλειά να πάει να λέει ότι εγώ πώς το λένε, στηρίζω αυτή τη δουλειά. Να μην το πεις. Άστο ρε παιδί μου. Εσύ πες, περιμένω και θα δω το τέλος. Όπως καθόντουσαν οι Φαρισαίοι κάτω από το Σταυρό και λέγανε, περιμένουμε ειδήν το τέλος. Έτσι δεν λένε? Κάτσε να δεις το τέλος. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Τι λύσα είναι αυτή η βιασύνη? Και πάμε παπά παρακάτω. Να μου πεις σε παρακαλώ, στο Βόλο λοιπόν είχε την ευλογία του Επισκόπου. Το λέω και αυγό, και διότι γένεια, το Φλεβάρι, το Φλεβάρι πήγα να κάνω μία βάφτιση και ήμασταν μαζί με τον Άγιο Βόλο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Άγιος Βόλου του είπα, Γέροντα, να πάω μέχρι την Κιβωτό. Να πας, μου είπε. Να πας να δεις τι γίνεται η Εκκλησία. Και πήγα και χτύπησα το κουδούνι και δεν μου ανοίξανε. Ήρθαν όμως τα παιδιά τα μικρά απ' έξω που με ξέρουν. Που σας ξέρουν. Και τους έκανα κάποια ερώτηση. Λέω, ρε παιδιά, εδώ μέσα μπαίνει κάποιος που το λένε έτσι? Και τα παιδάκια τα μικρά μου είπαν ναι. Τα παιδιά μου τα είπαν. Γιατί δεν ήρθανε αμέσως αυτοί που τους αφιλάνε τα παιδιά και κάναμε κουβέντα. Από τα παιδιά ήτανε μέσα από τα κάγκελα και εγώ απ' έξω. Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο. Τους πήγα και λάδια, πάτερ. Δεν νομίζω να τους έχει δώσει κανείς τίποτα. Εγώ τους πήγα και λάδια και πράγματα. Γιατί θεωρώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εσύ μπορεί να λάβεις από την Κιβωτό. Εγώ θέλω να βοηθάω εις μνήμη των γονέων μου και να αφήνω ένα λαδάκι, κάτι να το αφήνω. Δεν μοιράζει που το αρπάξανε αυτοί. Ανάβουν τα καντίνια. Είδα την εκκλησία με σπασμένα τα τζάμια. Ρώτησα και μου είπαν ότι έχουν μπει νερά και είναι γεμάτες λάσπες. Αυτό είναι που στηρίζει ο πνευματικός πατέρας, μπορεί να στηρίξει την καταστροφή μιας εκκλησίας με οποιαδήποτε μορφή? Πάτερ, να σταματήσουμε λίγο.